Το θέατρο της Τετάρτης. Η επίσκεψη που δεν χτύπησε το κουδούνι, του Χωακίν Κάλβο Σοτέλο. Μετάφραση και ραδιοφωνική προσαρμογή Ιουλία Ιατρίδη. Παίζουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνε. Σταύρος Ξενίδης, Σαντιάγου. Γιάννης Μιχαλόπουλος, Χουάν. Δάφνη Σκούρα, Έμα. Γιάννης Βασιλείου, ένας ηλικιωμένος κύριος. Θεόδωρος Ζιζίκος, ένας κύριος. Αλίκη Αλεξανδράκη, μια κοπέλα. Μουσική επιμέλεια Λίτσας Παρισάκη. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Γρηγόρη Γίγα. Ραδιοσκηνοθεσία Γιώργου Γιαννήση. Άντε λοιπόν, Χουάν, ακόμα δεν τέλειωσες εκεί μέσα. Τι κάνεις τόση ώρα? Μια στιγμή, η χωρίστρα μου. Μήπως ανακάλυψες κανένα φάρμακο για τις άσπρες τρίχες? Δεν έχω άσπρες τρίχες. Άντε ξεμπέρδευε. Εγώ ξεμπερδεύω. Και εσύ διάβασε την εφημερίδα και ακούω. Δεν έγιναν και σπουδαία πράγματα σήμερα στον κόσμο. Η προσεχή σύνοδος. Προσκύνημα στην Κομποστέλα. Και νέος γραμματεύς στη δράση των καθολικών. Α, και οι αγγελίες. Σαντιάγο. Ναι. Δεν μου λες. Τι? Μήπως προσφέρουν καμιά δουλειά με 8.000 το μήνα, 3 ώρες απασχόληση, αυτοκίνητο και κατοικία? Όχι. Τότε. Τούτο εδώ ίσως να σε ενδιαφέρει. Ξανθή ύπαρξης 24 ετών ζητεί προστάτην, αν είναι δυνατόν έγγαμον. Άντε, ναι, άντε από εκεί. Λέει τέτοιο πράγμα η εφημερίδα? Όχι βέβαια. Άντε τότε. Λοιπόν, εγώ είμαι έτοιμος. Πήγαινε εσύ στο μπάνιο τώρα. Καλά. Κάθισε και διάβαζε μου τώρα εσύ την άλλη εφημερίδα. Να, εκεί δίπλα σου την έχω. Ναι. Σαντιάγο, αν θέλεις να διαβάσω, σταμάτα τη βρύση. Δεν θα έχεις την απέτηση να βγω άπλητος για το γραφείο? Άντε Χουάν, ακούω. Ποιοι παντρεύτηκαν χθες? Λοιπόν, ο τελωνιακός υπάλληλος Σαντιάγο Βιλιανόβα μένει να τελέσει τους γάμους του μετά της Δεσποινίδος. Αχλάστια μπιτσαχλά. Παράνυμφος θα είναι ο αδελφός του, επίσης τελωνιακός, Χουάν Βιλιανόβα. Το κύριος Χουάν Βιλιανόβα μένει να τελέσει τους γάμους του μετά της Δεσποινίδος. Έρχεσαι δεύτερος. Παράνυμφος θα είναι ο αδελφός του, επίσης τελωνιακός, Σαντιάγο Βιλιανόβα. Αχ, πάει ο καιρός που θα μπορούσε να γραφτεί για μας στην εφημερίδα τέτοια αγγελία, αδελφέ μου. Μελαγχόλησες. Το αντίθετο, το αντίθετο, Σαντιάγο. Χαίρομαι που ξεπεράσαμε αυτό τον κίνδυνο. Δεν σηκώνεσαι, λέω, να ετοιμάσεις το πρωινό να φεύγουμε? Δεν πιστεύω να έχεις την απέτηση να βάζω μπρίγια και να ψήνω καφέδες. Και ούτε πιστεύω ότι θα έχεις εσύ την απέτηση να πιω τον καφέ που θα φτιάξεις εσύ. Τα βλέπεις? Αυτά τραβάμε για να διώξεις τη Μαρτίνα. Δεν μου λες, έχει τίποτα φρούτα να φάμε? Να πάω στο ψυγείο να δω, θα ρω πως έχει. Θα έπρεπε να είχαμε πάρει μια παραδουλεύτρα, Σαντιάγο. Ανοησίες. Τα καταφέρνουμε μια χαρά μόνοι μας. Στο ψυγείο έχει φρούτα, έχει και νερό. Να, πάει, θα σου. Στο κάτω-κάτω, στο κάτω-κάτω, Σαντιάγο. Για λίγα τάλια που δεν θάξαν και... Οικονομήσαμε 200 πεσέτες, Χουάν. Και αυτές οι 200 πεσέτες μας χρειάζονται και πολύ, μάλιστα. Δηλαδή, που μας χρειάζονται? Γιατί σε βαραίνουν. Για την ώρα πρέπει να αγοράσουμε το γαμήλιο δώρο τη Φερμίν. Παντρεύτηκε τον Ιούλιο και ακόμα δεν του στείλαμε τίποτα. Και πρέπει να είναι δώρο αξιόλογο, Σαντιάγο. Μην ξεχνάμε πως ο Φερμίν είναι ο καλύτερος φίλος μας. Είναι και πλούσιος. Τίποτα δεν του λείπει, Χουάν. Το παν νομίζω είναι να έχει ένα ενθύμιο δικό μας. Ναι, όχι όμως να θυμάται πως είμαστε σπαγκοραμένοι. Δεν βαριέσαι, αδερφέ. Μην ανησυχείς και δεν θα μας παρεξηγήσει. Σαντιάγο, στη Στοκχόλμη είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Στη Στοκχόλμη? Μάλιστα, κύριε. Στη Στοκχόλμη οι υπάλληλοι έχουν άδεια να λείπουν όταν έχει λιακάδα. Λοιπόν, Σαντιάγο, άκου εδώ. Καλώς θα ήταν εδώ που τα λέμε και ένας περιποιημένος καφές. Αν σου γουστάρει κάτω στο μπαρ, μπορείς να τον πάρεις, δεν είναι πρόβλημα. Τώρα, γιατί δεν θέλησες να έρθει η Θηρορίνα να μας τον φτιάξει? Μόνη της προσφέρθηκε όταν έμαθε πως έφυγε η Μαρτίνα. Μάλιστα. Αν θέλει κι άλλο χαρτζηλίκι, δεν καταλαβαίνεις.
Και αν είχαμε δεχτεί την προσφορά της, θα ήμασταν αναγκασμένοι τώρα να της δώσουμε αυτή την ευχαρίστηση. Βλέπω, αδελφέ μου, πως όλα τα λογαριάζεις μια χαρά. Και η οικιακή μας οικονομία πάει πρίμα χάρη σε σένα που είσαι τόσο προνοητικός για όλα. Ομολόγησε πως δεν είναι λίγο πράγμα να είσαι προνοητικός. Γιατί πρέπει να βαστάμε την ισορροπία, Χουάν, όταν τα έσοδα είναι τόσο περιορισμένα. Αυτό που λείπει από εδώ πρέπει να το βγάζουμε από εκεί. Μάλιστα. Και δεν μου λες, πότε τέλος πάντων θα πάμε στην επιθεώρηση? Μη βιάζεσαι και μη παρασύρεσαι από τις κραυγαλαίες επιτυχίες. Άσε που, σαν περάσει λίγος καιρός, δίνουν περισσότερες λαϊκές απογευματινές. Ναι, αλλά δεν είναι δουλειά να σου λένε οι φίλοι τι είδαν και να διηγούνται όλα τα αστεία. Και όταν πια αποφασίσεις να πας, να τα ξέρεις απ' έξω και να κατοτά. Όσο για τα αστεία, άκουσα κιόλας δύο-τρία και μου κόψαν την όρεξη να πάω. Και αυτό είναι το μεγάλο όφελος που έχεις όταν ξέρεις να περιμένεις. Αχ, αναγνωρίζω σε σένα την οικονομολογική σοφία της καημένης μητέρας μας. Και είναι κάτι απαραίτητο, αφού εσύ κληρονόμησες το σπάταλο πνεύμα του πατέρα μας. Σαντιάγο, λες να χαίρονταν αν μας έβλεπα να ζούμε έτσι δύο ρεμάλια, εργένιδες. Η μητέρα μας όχι, γιατί πάντα μας έλεγε να παντρευτούμε. Όμως ο πατέρας ναι, γιατί πάντα μας έλεγε να μείνουμε εργένιδες. Παράξενο δεν είναι? Δύο διαφορετικές σύμβουλες που βασίζονταν σε μια κοινή εμπειρία. Μου φαίνεται πως θα τους πήγε καλά η παντριά και των δυο. Και του μπαμπά. Και βέβαια. Της μαμάς οπωσδήποτε, αφού μας συμβούλευε να παντρευτούμε. Και του μπαμπά το ίδιο. Μόνο που εκείνος ήξερε τις δυσκολίες που παρουσιάζονται σε ένα γάμο για να φτουρήσει. Και έγινε του μπαμπά η πρόβλεψη. Λες να γλιτώσαμε πια, Σαντιάγο. Πρέπει να το υποθέσουμε, Χουάν. 46 χρονών θα γίνω το Φεβρουάριο. Κι εγώ 45. Ξέρεις τι μας βοήθησε να μείνουμε ανήπανδροι? Το ότι η μαμά έζησε τόσα πολλά χρόνια. Αυτή μας πρόσφερε το ζεστό σπιτικό. Χωρίς εκείνη κάποια παραμονή Χριστουγέννων, απελπισμένη από τη μοναξιά, θα αρβωνιαζόμαστε. Και να που πέρασαν κιόλας δύο Χριστούγεννα που μας λείπει. Τώρα πια είναι σίγουρο πως μένουμε εργένιδες, Σαντιάγο. Η ηλικία μας προστατεύει. Αν και θα μπορούσαμε ακόμη να παντρευτούμε χωρίς να γίνουμε γελοί. Σύμφωνοι. Ωστόσο δεν είναι πιθανό. Άκου, Σαντιάγο. Ναι. Ως τα 30 μπορείς να κάνεις έναν πλούσιο γάμο. Ως τα 40 κάνεις έναν ταιριαστό γάμο. Από τα 40 και πέρα δεν αποκλείεται να ανοίγεις μόνο το πορτοφόλι. Άντε, τέλειωσες. Χουάν, θες να σου φέρω νερό? Ναι, θέλω. Ναι, ωραία. Ορίστε. Λοιπόν, ξέρεις κάτι? Τι? Είδα χθες την Γράφεια. Μένει στο Καπιτόλ. Σωστή βασίλισσα. Και έχει ένα μωρό 4 μηνών θαύμα. Τι, της μίλησες δηλαδή? Άκου, λέει. Με χαιρέτησε τόσο καλόκαρδος, δεν μπόρεσα να μην την πλησιάσω. Ναι, βέβαια, δεν μπόρεσες. Και μου λέει, πώς είναι, πάχινε. Στρογγύλεψε. Θαύμα, σου λέω, έγινε. Αμένιας, ένιας και εσύ με ανησύχησες κάποτε. Εγώ, γιατί? Τη λέγανε Αντωνία. Α, ναι. Ήταν τρελά ερωτευμένη μαζί μου. Το ξέρεις εξάλλου. Αφού για χατήρι μου παράτησε στα κρύα του Λουτρού εκείνο το σπουδαίο υποκείμενο που ήταν μέλος της νέας λέσης. Ναι, καλά τα έχεις καταφέρει, μα δεν ήταν να την πιστεύεις. Ήταν. Τι ήταν? Αφήσε με να βρω τη λέξη, γιατί δεν έχω την πρόθεση να σε θίξω και ούτε κι αυτήν βέβαια να την προσβάλλω. Για μίλα πιο καθαρά, Χουάν. Τι ήταν, λέγε. Αγαπητέ μου, θα μπορούσα να μεταχειριστώ ποικίλες εκφράσεις για να τη χαρακτηρίσω κατά διαφορετικούς τρόπους. Αν αναφέρω τη λέξη επιπολαιότητα, θα τη δεχθείς? Καλώς. Δέχομαι. Χωρίς να φυγείς, Δεν θα είχα λόγο. Την ημέρα που τα χαλάσατε, έβαλα τα καλά μου. Ποια καλά σου? Τα καινούργια μου ρούχα, δεν θυμάσαι? Α, αλήθεια. Για στάσου μια στιγμή να φέρω και το καινούργιο μου σακάκι. Θέλω να το δεις. Για κοίταξε εδώ. Τη πάει καλά τη καρέκλα? Κάπως πεσμένη είναι η ώμη. Α, βέβαια. Βέβαια, δίκιο έχεις. Και ο ράφτης σώνει και καλά, πως όχι, δεν πέφτουν οι ώμοι. Με αυτή τη μανία που έχεις να μην τα δοκιμάσεις εσύ παρά να τα φοράς στη ράχη της καρέκλας. Γιατί λόγο να τα δοκιμάσω? Από πάντα τα σακάκια μου πήγαιναν καλύτερα της καρέκλας παρά εμένα. Ναι, αλλά. Ξέρεις πολύ καλά πως δεν μπορώ να υποφέρω τους ράφτες ούτε τις πρόβες. Δεν έχεις άδικο. Εκεί στη δοκιμή νιώθει κανείς λιγότερο άντρας κατά κάποιο τρόπο και. Εκεί, άκου Σαντιάγο. Εκεί είναι που νιώθω όλο το βάρος από τα χρόνια μου. Γιατί ειδικά εκεί. Γιατί κοιτάζουμε στον καθρέφτη και φρύτο. Μάλιστα φρύτο, κύριε. Γιατί ένας καθρέφτης μπορεί στο κάτω-κάτω να μην σου πει ολάκερη την αλήθεια. Αλλά όταν κοιτάζεσαι σε τρεις, καθώς έχουν οι ράφτες τρίφυλους και σε στείνουν στη μέση και σαν τον κατάδικο, το διπλό σαγόνι, τις δεπτίδες γύρω από τα μάτια που δεν σου τις καταγγέλνει με σιανός καθρέφτης, σου τις δείχνουν δυο πλαϊνοί. Καλά λες. Ο της μέσης είναι ο πιο ευγενικός. Οι δυο πλαϊνοί είναι ανένδοτοι, είναι ύπουλοι. Τι θες τώρα και τα θυμάσαι του. Άντε καλύτερα κι αργούμε. Ωστόσο όμορφο είναι το σακάκι, Εκεί θα το αφήσει. Όχι, στάσου, θα το φυλάξω. Λοιπόν, ξεκρέμασέ μου το πανοφόρι μου και έφτασα. Ορίστε. Τούτο είναι το δικό σου και τούτο είναι το δικό μου. Ωραία. Έτοιμος. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Στάσου μια στιγμή. Τι έπαθες? Ξέχασα τις καραμέλες μου. Και ύστερα κατά τις 11 θα με πιάσει λιγούρα. Άντε, πάρτες να φεύγουμε πια. Ναι. Εντάξει. Σαντιάγο!
έπαθες, Χουάν? Φοβερό. Φοβερό. Αδερφέ, αδερφέ μου, αδερφούλη μου, τι τρέχει? Εκεί, εκεί στην πόρτα. Τι στην πόρτα? Να χαρείς, μην ανοίγεις! Μίλα λοιπόν, τι είναι! Μην ανοίγεις, Σαντιάγο. Ναι. Κοίτα από το ματάκι της πόρτας. Όμως μην ανοίγεις, σε παρακαλώ, να δεις μονάχου σου. Τι αγιάστα σου. Δεν βλέπω τίποτα. Μα μην κοιτάς αντίκρι, κάτω κοίτα. Ναι. Όσο κάτω και να κοιτάω, δεν βλέπω τίποτα. Τι είναι, καμιά βόμβα? Χειρότερο. Διάβολε. Μίλα λοιπόν, τι είναι? Είναι. Παιδί. Ένα παιδί. Παιδί? Και τι γυρεύει? Πού να το ξέρω. Και γιατί δεν χτύπησε το κουδούνι? Μήπως δεν έχουμε ρεύμα? Να, ναι, το φως ανάβει. Α, μήπως είναι μικρό και δεν φτάνει στο κουδούνι? Ακριβώς, δεν φτάνει. Τόσο μικρό είναι? Μικρότερο δεν γίνεται. Πάψε καλά και μην με τρομάζεις. Τι σοϊ παιδί είναι στην πόρτα μας? Ένα νεογέννητο, αδερφέ μου. Και πώς ήρθε εδώ? Βρε, δεν ρωτάς καλύτερα ποιος θα το έφερε. Καλά, μα πού είναι, πού το έχουν? Σε ένα καλαθάκι, τυλιγμένο στα ρούχα. Να, δεν τα ακούς που κλαίει? Μας φωνάζει με τον τρόπο του. Να το ανοίξουμε λοιπόν. Όχι! Τι? Όχι, σταμάτα, Σαντιάγο. Να το σκεφτούμε πρώτα. Να το σκεφτούμε. Κάτσε. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα μια ερώτηση, καλού κακού. Το λόγο σου όμως πως θα μου πεις την αλήθεια. Δηλαδή, τι εννοείς? Ακού, Σαντιάγο, έχεις ήσυχη τη συνείδησή σου? Ησυχότατη, αδερφέ μου. Καλώς. Μα για στάσου. Και εσύ. Σαντιάγο, σ' ό,τι έχω ιερό, ορκίζομαι πως. Εντάξει. Και... μου λες. Πόσο καιρό έχεις να μιλήσεις με την Αντωνία? Κλείσαμε ένα χρόνο στην εθνική γιορτή. Και εσύ με την Γκράθια? Της μίλησα χτες, όπως είπα, κατά τύχη, αλλά έχουμε διακόψει. Ω, καιρό. Τώρα γύρω πάνω κλείνουμε 2 χρόνια γεμάτα. Εντάξει. Τότε λοιπόν, πρέπει να βρούμε ποιος έφερε το παιδί ως εδώ. Ποιος θέλει να το έφερε, ε? Ποιος μπορεί? Ποιος άλλος? Η μητέρα του Σαντιάγο. Αυτό οπωσδήποτε. Ή κάποιος που εκείνη θα τον έστειλε. Οι πατεράδες συνήθως δεν ασχολούνται με τέτοια. Τρέχα γύρευε που θα γυρίζει κι αυτός. Και η μητέρα? Σώπα καλύτερα, γιατί μπορεί η μητέρα να μας έρχεται. Να καταφθάνει κιόλας. Στάσου να δω από το παράθυρο. Για το όνομα του Θεού, Χουάν, πώς θέλεις να διακρίνεις τη μητέρα του από 7 πατώματα? 30 μέτρα ύψος είναι. Έλα εδώ, μην είσαι ανόητος, Χουάν. Πώς θες να τη δεις? Ωραία. Είδες τίποτα? Τίποτα. Ένα αμάξι ξεκινούσε μπρος από την πόρτα μας την ώρα που κοίταζα. Είδες τουλάχιστον τον αριθμό? Ήταν κρατικό, δεν πιστεύω να. Τι μάλλον απίθανο. Και τι άλλο είδες? Τίποτα άλλο. Ανώνυμους διαβάτες. Λίγος κόσμος και το κρύο που ξουρίζει, αδερφέ μου. Μπορεί κιόλας να ήταν εκεί κάπου η μητέρα. Φυσικά όμως δεν τη γνώρισα. Κι όμως το παιδί έχει πολύ λίγη ώρα που βρίσκεται εδώ. Πώς το ξέρεις αυτό? Το ξέρω. Γιατί όταν χτύπησε το κορίτσι με τις εφημερίδες και βγήκα και άνοιξα, ναι, αυτό δεν ήταν εκεί. Και από τότε έχει περάσει ως μισή ώρα το πολύ. Σωστά. Σε αυτό λοιπόν το μεταξύ, κάποιος ανέβηκε με το μωρό στην αγκαλιά, τα κούμπησε έξω από την πόρτα μας και έγινε άφαντος. Συμφωνώ. Δεύτερον, ναι, πρέπει να ξέρουμε αν το παιδί προορίζεται για μας. Προφανώς. Και γιατί δεν θα έχει γίνει λάθος? Δεν σου έστειλαν δηλαδή ποτέ κάποιο θέμα που προοριζόταν για το γείτονα? Εμπρότης, δεν πρέπει να ξεχνάς πως τώρα τη ρέα αντίκρι είναι άδειο 1 μήνα τώρα. Φύγανε για την Αργεντινή τα αφεντικά. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να έγινε λάθος στον όροφο. Και εξάλλου, αν κατανοήξα την παρόρμησή μου που με έσπρωχνε όπως ήταν φυσικό να μαζέψω αυτό το μωρό, είναι γιατί πιστεύω ότι το γεγονός αυτό καθεαυτό έχει κάποια βαρύτητα. Γιατί? Πες ότι αφήνουμε το παιδί εκεί που είναι. Κάποιος άλλος δεν θα έρθει όλη μέρα σήμερα. Στο κάτω-κάτω μπορούμε να κάνουμε τη θηρορό, να ανέβουμε οποιαδήποτε πρόφαση. Και λοιπόν. Αν το βρει η θηρορός, εμείς θα κάνουμε τον αδιάφορο. Όχι και τόσο. Και βέβαια τόσο. Άκου εκεί. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Από πού αρχίζει το σπίτι μας? Από την πόρτα και μέσα. Όχι από την πόρτα και έξω. Το έξω δεν ανοίξει σε κανέναν, αγαπητέ αδελφέ. Τι χρήση σου επιτρέπουν να κάνεις του κεφαλόσκαλου? Μόνο όσοι χρειάζεται για να πηδήξεις από το ασανσέρ μέσα στο σπίτι σου. Επομένως, γιατί πρέπει να ανοίξει εμένα ό,τι παρουσιάζεται στο κεφαλόσκαλο? Ναι, μα το έβαλαν τόσο κολλητά στην πόρτα μας που ούτε φαίνεται από το ματάκι. Πώς θα πούμε πως δεν προορίζεται για μας? Πες πως έρχεται η Θηρορίνα. Μάλιστα. Ξέρεις τι θα μας πει? Τι θα πει? Κύριοι! Σας άφησαν ένα δέμα στην πόρτα σας! Τι δέμα? Αυτό που είναι στην πόρτα σας, κυριέ μου! Και τι είδες δέμα είναι? Ένα νεογέννητο, κυριέ μου! Κυρία μου, εγώ δεν έχω παραγγείλει κανένα νεογέννητο. Ασφαλώς θα πρόκειται περί λάθος. Έπρεπε να το στείλω πίσω στο κατάστημα! Ή δωρήστε το σε κανένα γνωστό σας. Σκασίλα μου, εγώ μια φορά δεν έχω σκοπό να ανοίξω. Όχι, τι? Να μην ανοίξουμε, Σαντιάγο. Όσο δεν ανοίγεις και δεν γνωρίζεσαι με το παιδί, ούτε εκείνο θα έχει απαιτήσεις, ούτε από σένα, μήτε από μένα. Η πόρτα είναι η μεθόριος. Το καταλαβαίνεις, Σαντιάγο? Και αν μείνει κλειστή, δεν έχουμε καμιά ευθύνη. Το πράγμα δεν μας ενδιαφέρει ποσός. Με νιώθεις? Σε νιώθω. Και λοιπόν, τι γίνεται? Τίποτα.
Τίποτα δεν γίνεται. Θα οπλιστούμε με υπομονή και θα περιμένουμε. Έχει αυτή την ώρα μπόλικη κίνηση στη σκάλα και κάτι μου λέει πως σε λίγο η περιπλοκή θα εξουδετερωθεί. Χουάν, Χουάν. Τι είναι? Δεν ξέρω αν κάνουμε καλά που αυτό αφήνουμε έτσι έκθετο. Κι όμως θα το δεις πως έχω δίκιο. Ακού. Το ασανσέρ δεν είναι αυτό? Ναι, ανεβαίνει. Κάθισε. Κάθομαι κι εγώ. Θα κάνουμε τους αδιάφορους. Να μιλήσουμε για. Να μιλήσουμε για ό,τι να είναι. Ναι, 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 ας μιλήσουμε. Ξέρεις, ναι. Χθες είδα το καινούργιο μοντέλο της Citroën. Oh. Έχει τον κινητήρα στο πλάι. Ναι, στο πλάι. Εγώ σου λέω λοιπόν, Σαντιάγο, ναι, πως το μοντέλο αυτό. Ναι. Αυτό το μαραφέτη ανεβαίνει, ανεβαίνει. Ανεβαίνει, ανεβαίνει, αδερφέ μου. Ανεβαίνει όλο πιο ψηλά. Χουάν, δεν είναι εξωφρενικό να αφήνουμε το βρέφος εκεί έξω? Σώπα. Μα δεν ξέρω τι λες εσύ. Εγώ. Σαντιάγο, τι κάνεις, τρελάθηκες? Αχ, γιατί την άνοιξες, Σαντιάγο? Εσύ σιωπή. Ορίστε. Έχει. Τώρα τι κάνουμε? Τ' άκουσες? Χτύπω το κουδούνι. Άφησε με μένα. Κρύψε το παιδί. Έλα, άνοιξε. Μη φανεί παράξενο που αργούμε. Αν δε που θα ανοίξω, θα ρωτήσω από εδώ με γερτή την πόρτα. Καλού κακού. Ποιος είναι? Σας ενδιαφέρουν τα άπαντα του Μιγγέλ Τερβάντες? Σε ποια εφημερίδα γράφει αυτός ο κύριος? Πώς είπατε? Κυρία μου, εγώ δεν διαβάζω έργα γνώστων. Κατάλαβες δηλαδή τώρα, κύριε? Τι του ήρθε να ανέβει τόσα πατώματα για να μας πουλήσει το Δοκιχώτη? Δεν πάει να κουρεύεται, λέω εγώ. Πού το βάλεις το παιδί? Στο δωμάτιό μου, να μην είναι μέσα στη μέση, αν ερχόταν κανείς. Και μπορούμε να μάθουμε τώρα τι διάβολος έπιασε και το πήρες μέσα στο σπίτι? Μην εκνευρίζεσαι, Χουάν. Μην εκνευρίζεσαι. Πάντα υπάρχει καιρός αν θέλουμε να το ξαναβγάλουμε έξω. Τότε γιατί το πήρες από εκεί που ήταν? Ησύχασε, Χουάν, ησύχασε. Σκέφτηκα το εξής. Αν το παιδί δεν έχει πάντου τη διεύθυνσή μας, μπορούμε να κάνουμε το κορόιδο και να πούμε πως μας έκαναν κάποιο χονδροειδέστατο αστείο. Αν όμως έχει τη διεύθυνσή μας. Α, βέβαια. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Πάντα εσύ ο πιο έξυπνος. Λοιπόν, αμέσως αμέργων. Για να δούμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Πήγαινε, φέρτο. Άντε, πήγαινε. Να παρουσιαστεί ενώπιον μεν το άμα. Τι θα κάνεις, θα το ανακρίνεις? Άντε, άντε τώρα, κι άσε πολλές κουβέντες. Ναι, ναι, πήγαινε. Ορίστε. Ορίστε, Χουάν. Να, ναι, ναι, να το αφήσω εδώ, στο τραπέζι, να το βλέπουμε καλύτερα. Πρέπει να πάρει, Γιώργη. Κοίτα το πώς είναι. Ποια να είναι άραγε η ηλικία του? Πού να ξέρουμε. 5 μηνών, ε, 6. Σαντιάγο. Τι βλακεία θα μου πεις, Χουάν? Φτιστό εσύ είναι. Φτιστό σου λέω, αχ, αδελφούλη μου. Δεν αφήνεις τις ηλικιότητες, λέω εγώ. Λοιπόν, Σαντιάγο, χωρίς αστεία. Ποιον από τους γνωστούς μας λες πως μας θυμίζει τούτο το μαράκι? Δεν ξέρω. Εκ πρώτη όψεως. Το κύριο Ανίβα, το διευθυντή μας. Για κοιτάξτε το καλύτερα. Πάρε στο τηλέφωνο τα γραφεία και πες. Τι να πω? Ότι έχουμε γεννητούρια και θα αργήσουμε. Πες ό,τι θέλεις, αδερφέ. Δεν μου λες? Ναι. Είναι το 215-114. Ναι, 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 αυτό, ναι. Ωραία. Ναι. Για μετά να το πάρω. Ναι, ναι. 215-114. Ναι, ναι. Α, μιλάει. Και δεν μου λες, Σαντιάγο, τι είναι? Αγόρι ή κορίτσι? Ποιος λες να είναι ο καλύτερος τρόπος για να το μαντέψουμε? Σαντιάγο, εγώ δεν τα μπορώ κάτι τέτοια. Ντρέπουμε. Πληροφορήσου εσύ. Εγώ θα ξαναδοκιμάσω να τηλεφωνήσω. Για να δούμε. Για να σε δούμε, Μαρουδέλ. Χουάν, Χουάν, αγόρι είναι. Καλώς. Δεν έχει τίποτα πάνω του, Σαντιάγο? Κανένα γράμμα, κάτι τέλος πάντων? Όχι, εκ πρώτης όψεως δεν βλέπω τίποτα. Για ψάξε. Ψάξε όπως έψαχνες άθλιες στα σύνορα τους επιβάτες που είναι ο φόβος και ο τρόμος των τουριστών. Ξέρεις εσύ άμα θέλεις. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει την παραμικρή ταυτότητα. Κι όμως δεν έχει. Όχι, στο. Να! Ένας δίσκος. Δίσκος, τι είδος δίσκος? Όπερα, χορός, μουσική, συμφωνική, ελαφρό τραγούδι, τι είναι, μωρέ? Δεν λέει. Είναι από αυτούς τους δίσκους που γράφονται κατά παραγγελία για 30 πεσέτες. Λοιπόν, τι κάθεσαι, βάλε το δίσκο να δούμε τι θα μας πει. Από αυτό θα μάθουμε. Άντε πήγαινε, βάλε το pick-up στην πρίζα. Αχ, αν τότε σ' άκουγα και δεν το αγόρασε και τούτο, κοίταξε τώρα τι θα παθαίνουμε. Όχι, να πάρει οργή. Η πρίζα δεν δουλεύει. Φέρε το, δώσε τούτη εδώ την πρίζα. Να βγάλουμε τη λάμπα. Ναι. Ωραία. Αυτή δουλεύει? Δουλεύει. Ωραία. Σαντιάγο. Τι. Το μωρό κοιμήθηκε. Αν βάλουμε το δίσκο μπορεί να ξυπνήσει και να αρχίσει να κλαουρίζει. Δίκιο έχεις. Στάσου, Χουάν. Θα πάω το μωρό στο δωμάτιο μέσα καλύτερα. Λοιπόν, έχω μεγάλη περιέργεια να δω τι θα λέει τούτος ο δίσκος. Τι έγινε, Χουάν? Έλα, βάλω τον τώρα που τον πηγάζω.
Ωραίο αστείο, όρεξη είχαμε για μουσικές. Έλα, βγάλ' τον αδερφέ. Περίμενε, περίμενε, μπορεί να το λέει στο τέλος. Να, να, Χουάν, τώρα. Έπιπλα. Τα καλύτερα έπιπλα για νεονύμφους με ευκολίες πληρωμής. Καημένε, καημένε, έβαλες το ραδιόφωνο αντί για το πικάπ. Ο κάθε νεόνυμφος απαιτεί... Αχ, μωρέ, καλά λες, τα μπέρδεψα, στάσου. Τώρα, τώρα είναι ο δίσκος. Για να δούμε τι θα πει. Το όνομά μου, Σαντιαγίτο. Σαντιάγο, τ' άκουσες, το όνομά σου, τι σου είπα. Αν είναι σε γελίος, σου λέω πως δεν έχω καμία σχέση. Είχα και το όνομα. Ωραία, ωραία, τώρα ξαναβάλ τον από την αρχή, δεν ακούσαμε τίποτα. Και ησύχασε, αν βέβαια το μπορείς, άμα πια. Λοιπόν, πως Σαντιάγο, για να ακούσουμε τώρα. Το όνομά μου, Σαντιαγίτο. Θέλω να γίνω μηχανικός. Είναι το όνειρο της ζωής μου. Ελπίζω πως όταν μεγαλώσω όλοι θα με διευκολύνουν για να το κατορθώσω. Και εκ των προτέρων, 25 χρόνια εκ των προτέρων, ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ και αντίο σας. Μπράβο, φιλοδοξία το βρέφος. Το αγγελούδι μου επάγγελμα που το διάλεξε κιόλας. Ωστόσο, Σαντιάγο, ο δίσκος είναι μια σαχλαμάρα και τίποτα άλλο. Ούτε μας διασκέδασε, ούτε και μας φώτισε. Μπορούσες, νεαρέ μου, να μας πεις ποιος είναι ο μπαμπάκας και ποια είναι η μαμάκα σου, λέω εγώ. Και τώρα, Σαντιάγο, τι γίνεται? Τι να γίνει, άλλο δε μας μένει από την αστυνομία. Να παραδώσουμε το βρέφος εκεί, αυτό εννοείς? Φυσικά, τι άλλο. Τότε πάμε, εμείς μην χάνουμε καιρό. Για στάσου μια στιγμή. Καταρχήν, τι θα πούμε στο τμήμα? Ό,τι έγινε. Με τον Ίκη με το Σίγμα. Θα ήταν καλύτερα να έχουμε έναν μάρτυρα. Με τι μάρτυρα, αφού δεν τον έχουμε? Να φωνάξουμε το θηρορό και να το εξηγήσουμε τι έγινε. Και θα μας πιστέψει. Μα το ελπίζω, τι διάβολο. Μια στιγμή, Σαντιάγο. Ας υποθέσουμε πως ο θηρορός έρχεται και πως μαζί με αυτόν και με το μωρό πηγαίνουμε στην αστυνομία και ότι όλα γίνονται κατευχήν. Τι θα συμβεί κατόπιν? Θα βάλουν το παιδί αμέσως σε κάποιο ίδρυμα κατάλληλο για αυτές τις περιπτώσεις. Ωραία. Ωραία, μάλιστα. Στο βρεφοκομείο, με άλλα λόγια, εσύ κάτι παρόμοιο, ε? Φυσικά, μα τι έπαθες τώρα? Σαντιάγο, το λυπάμαι. Δεν μπορώ να το αρνηθώ, το λυπάμαι, σπαράζει η ψυχή μου. Σκέψου τι το περιμένει. Ορφανό. Σε 4-5 χρόνια με μια σκούρα ποδιά. Θα μάθει κάποια χειρονακτική τέχνη. Και το επίθετό του... Εκθένια σου και μπορεί να βγει σπουδαίος σταυρομάχος. Για θυμίσου τον γκουρίτο του σταυρού. Αυτό ήταν η εξαίρεση. Και λοιπόν. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να κρατήσουμε μια άλλη στάση. Ποια? Να, αν αφήναμε λόγου χάρη το παιδί στους Μπαλμπόα που μένουν στο από κάτω διαμέρισμα. Μα τι λες τώρα? Αυτό που ακούς, λέω. Είναι συμπαθέστατο αντρόγυνο, παιδιά σκιά δεν έχουν. Πέρασαν τα 60 και κάτι μου λέει πως θα ανοίξουν την αγκαλιά του στο μωράκι και θα το λογαριάσουν για παιδί τους. Θα πρέπει να το σκεφτούμε. Και στο κάτω-κάτω σαν διάγωμα, τι θα συμβεί? Δύο πράγματα. Ή θα το δεχτούν και θα το κρατήσουν, ή θα το διώξουν. Αν το κρατήσουν, τόσο το καλύτερο. Αν δεν το θελήσουν πάλι, θα το πάνε στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα. Για το βρέφος οι συνέπειες θα είναι οι ίδιες. Δίκιο έχεις. Εμείς πάντως του δίνουμε την ευκαιρία να δοκιμάσει την τύχη του σε ένα θαυμάσιο σπίτι από πάσης απόψεως. Λοιπόν, τότε τι κάνουμε? Ας αφήσουμε τις κουβέντες και να το κατεβάσουμε αμέσως. Ναι, να το κατεβάσουμε. Ποιος όμως, εσύ ή εγώ? Εσύ, εγώ το ίδιο κάνω. Όχι, όχι, εσύ. Εντάξει, να πάω. Άντε, σβέλτα. Να το βάλουμε και το δίσκο, ε? Ξέρω εγώ τι να πω. Βλακώδης είναι ο δίσκος, δεν λέει τίποτα. Πάντως χρησιμεύει κάπως για τις συστάσεις. Δεν μου λες, δεν μου λες. Αν γράφαμε εμείς δύο λόγια και βαστούσαμε το δίσκο, καλού κακού, μήπως χρειαστεί σε κάποια περίσταση. Αργότερα, αν η μητέρα. Σωστά, άντε τότε. Γράψε εσύ δύο λόγια. Τι να γράψω? Αυτά που λέει περίπου δίσκος. Ωραία, να εδώ. Καλό είναι αυτό το χαρτί. Ναι, καλό. Ωραία, δώσ' μου το στυλό στο δικό μου, θέλει μελάνη και θα βάλω στο γραφείο. Ορίστε. Ωραία. Λοιπόν, γράφω. Ναι. Το όνομά μου Σαντιαγίτο. Μάλιστα. Δεν θα πούμε τίποτα για το ότι θέλει να γίνει μηχανικός και τα παρόμοια. Και βέβαια όχι, παιδί μου, είναι πολύ πρόωρο. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω. Mm-hmm. Άκουσα παντού να λένε για την καλοσύνη. Μάλιστα. Του κυρίου και της κυρίας Μπαλμπόα και πιστεύω πως θα με δεχθούν με τη γενιοψυχία που τους διακρίνει. Τέλος, κάνετε ό,τι νομίζετε σωστό και δίκαιο. Και ποιος θα υπογράψει? Γράψε. Ναι. Για το Σαντιαγίτο. Για το Σαντιαγίτο. Που δεν ξέρει γράμματα. Δεν ξέρει γράμματα. Και βάλω από κάτω ένα σταυρό. Μάλιστα. Ωραία. Έτοιμο, να πάω να φέρω το παιδί. Μήπως κρυώσει η Σαντιάγο, ρίξε του κάτι απάνω του. Να το κασκόλ μου. Ωραία. Καλά, κουκουλωμένο μας είναι, έχω δει το μωρούλι μας. Έλα, πάρ' το τώρα. Εσύ δεν θα κατέβεις μαζί μου, να πηγαίνεις μπροστά, Σαντιάγο? Όχι, προτιμώ να σε περιμένω εδώ. Σύμφωνη, για έβγαση το κεφαλόσκαλο να δεις αν έρθει κανείς. Άντε, μπράβο. Ναι, έλα, Χουάν. Κανένας δεν είναι.
Άντε, σβέλτα. Εγώ θα μείνω εδώ. Λέγε, 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 τι έγινε. Άκουνο! Άκουνο, εσύ! Οχοχοχο, κύριος Μπαλμπόα. Ακούτε εδώ και μην κάνετε τα κορόιδα. Ξέρω πως είστε μέσα. Μπορείτε να μου πείτε τι κρύο αστείο είναι αυτό. Πάρτε πίσω το μωρό σας. Ακούτε! Πάρτε το πίσω, ανόητοι! Και τώρα τι θα γίνει. Έτσι θα απομείνουμε ο καθένας σε μια πολυθρόνα και αυτό στη μέση να το κοιτάμε. Ως πότε. Κοντεύει να περάσει το πρωί. Σε ρωτώ, έτσι θα μένουμε. Ασφαλώς όχι. Αυτή η απραξία μας δεν ωφελεί σε τίποτα. Συμφωνώ, αλλά παίζουμε ποια πράξη θα την αντικαταστήσεις. Πρέπει να σκεφτούμε. Εγώ ακόμη δεν είμαι σε θέση να σκεφτώ. Γιατί? Γιατί ακόμη βρίσκομαι υπό την επίδραση του σοκ. Πρέπει να την ξεπεράσουμε. Πολύ δύσκολο. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν υπάρχει άλλη διάξοδο, Σαντιάγο. Εσύ ούτε θορυβήθηκες καθόλου. Δεν έχεις δίκιο. Σε βεβαιώ πως δεν είναι καθόλου όπως θα λες. Το γεγονός είναι πως έχουμε δύο διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες. Εγώ έχω το αίσθημα της ευθύνης πολύ ανεπτυγμένο. Για πρόσεχε, Σαντιάγο, πως μιλάς. Εσύ είσαι σωστή σιγάνο, παπαδιά. Και πάντοτε ήσουν από πάντοτε. Μα εγώ δεν πρίγουμε σε μια κουταλιά νερό. Αυτό είναι όλο. Ναι, και το λες αυτό κουταλιά νερό, ε. Ω, αδερφέ μου. Δεξαμενή είναι. Δεξαμενή ολόκληρη είναι και πέσαμε μέσα. Δεξαμενή σου ωραία, λέω. Ωραία, ωραία. Έχει καλώ δεξαμενή. Ωστόσο, εγώ δεν θα σου κάνω το χατήρι να πνιγώ ούτε στη δεξαμενή σου, ούτε σε ολόκληρο τον ειρηνικό. Ωραία, τότε συγχαρητήρια για την ψυχραιμία σου. Αλλά φοβάμαι πως άλλα λένε τα χείλη και άλλα οι. Ξέρει πολύ καλά πως στην ανάγκη ξέρω να φερθώ όπως πρέπει. Μα στην ανάγκη βρισκόμαστε, αδερφέ μου, στην ανάγκη. Δεν το βλέπει λοιπόν. Μην εξάπτεσαι, αδερφούλη μου. Μην εξάπτεσαι και α εξετάσουμε την κατάσταση. Τη στιγμή που είχα κουμπίσει το παιδί στην πόρτα του και το έσκαζε στα γρήγορα, ο κύριος Μπαλμπόα άνοιγε. Δεν ξέρω καλά-καλά αν δεν σκούνταψε στο καλάθι ο άθλιος. Ακόμα θα ρω πως ακούω τη φωνή του. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Βιλιανόβα! Και σε δύο λεπτά μας το έφερε πάλι εδώ το παιδί και κουβαλήθηκε και αυτός και η συμβία του όπερ και χειρότερο. Όλο στρόγγυλη, ίδιο βαρέλι και άκαρδη. Πιο άκαρδη από την πέτρα! Η υποκρίτρια! Έχεις διαβάσει την ιστορία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, στα Πεταχτά. Ήταν τόσο καλός που βέβαια δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα συγκεκριμένο εναντίον του. Άκου τώρα τη σύγκριση που βρήκες να κάνεις. Λοιπόν, έτσι και τον κύριο Μπαλμπόα δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις συγκεκριμένα, γιατί είναι άνθρωπος φυσιολογικός που αμέσως πήρε χαμπάρι ότι πήγαινες να του πασάρεις το έκθετο και να φορτωθεί εκείνος όλα τα έξοδα. Ανατροφή, σπουδές. Και ο άνθρωπος αντέδρασε λογικά. Για ποιο κόλλο με πήρες, κύριε Βιλιανόβα! Παραβλέπεις όμως, αγαπητέ μου, ότι ο κύριος Μπαλμπόα είναι παντρεμένος και σε ρωτώ. Γιατί παντρεύτηκε αυτός ο παγκορεμένος? Σίγουρα για να κάνει παιδιά. Και τα χρόνια περνούν και παιδιά δεν κάνει. Και πηγαίνει στα λουτρά και αλλάζει κάθε τόσο στον αέρα του. Κι όμως η κυρία Μπαλμπόα δεν βλέπει θεού πρόσωπο, ή μάλλον παιδιού πρόσωπο. Και άξαφνα τους πέφτει από τον ουρανό ένα παιδάκι. Έτοιμο. Όχι όμως δικό του. Τόσο το καλύτερο, του Θεού. Αν είχαν χριστιανικά αισθήματα, δεν θα ευχαριστούσαν τη θεία πρόνοια για το δώρο που τσέκανε. Άκου, Χουάν, αν δεν θέλεις να δώσω μια να πηδήξω από τον μπαλκόνι, σταμάτα πια την άσκοπη κουβέντα. Και ας κάτσουμε να σκεφτούμε καλύτερα τη θέση μας. Τι να σκεφτούμε. Η υπόθεση είναι πως μας την έφεραν. Ναι, αλλά τι θα το κάνουμε το παιδί. Αγαπητέ μου αδερφέ, δεν ξέρω. Ωραία, να το πάμε στο τμήμα. Τώρα πια, έτσι που είναι τα πράγματα, δεν είναι δυνατόν. Γιατί? Γιατί είναι κάτι που ακόμα δεν το πήρε ήδη, Σαντιάγο. Τι πράγμα. Κουδούνι, ακούς? Τι ανώφελη ερώτηση. Θα κοιτάξω το ματάκι. Χουάν, Χουάν, είδες ποιος είναι? Σαντιάγο, πρέπει με τα λύπης να σε πληροφορήσω πως δεν είδα κανέναν. Και υπάρχει πιθανότητα σε ένα 80% να είναι κι άλλο μωρό. Κι άλλο μωρό? Είπες κι άλλο μωρό? Σαντιάγο, Σαντιάγο, σταμάτα. Σαντιάγο, σήκω, Σαντιάγο. Σαντιάγο, σε παρακαλώ, Σαντιάγο. Κι άλλο παιδιά! Δύο παιδιά, τρία παιδιά, τέσσερα παιδιά. Σαντιάγο, σε κάθε μισή ώρα και από τα παιδιά. Σαν τα τρένα στο σταθμό. Σαντιάγο, σε παρακαλώ. Όλα πληθαίνουν οι Ευγένιδες. Όλα πληθαίνουν. Ούτε σχολείο λέει η Βασάρα. Σαντιάγο. Σχολείο. Πλήρω τα παιδιά, πλήρω τα μορούδια, τα βραχούδια. Με τις φωτίτσες τους, με τις τσάντες τους. Σαντιάγο, Σαντιάγο. Λοιπόν. Ψυχολογία σου χρειάζεται για να συνέλθεις. Έλα, έλα, Σαντιάγο. Έλα, Σαντιάγο, αδερφέ μου. Να πάρ' το μαντί μου, σκουπίσου, Σαντιάγο, με ένα μπράβο. Σημάδισε με, Χουάν. Δεν ξέρω τι με έπιασε. Καλά έκανες και μου ρίξες τον νερό στα μούτρα. Έλα, το έλα, έλα, πάει, πέρασε, δόξα τω Θεώ. Άνοιξες την πόρτα? Όχι ακόμα. Άντε, άντε, κοίταξε πάλι. Να είναι αγόρι ή κορίτσι. Ωραία, πάω, Σαντιάγο. Ούτε τώρα, ούτε τ' άλλο. Δεν βλέπω τίποτα. Και γιαγιά, κοίταξε καλά, κάπου θα έχει χωθεί. Όχι, δεν είναι κανείς. Ωραία, τότε ποιος χτύπησε το κουδούνι?
Α, μάλιστα. Να το! Τι! Παιδί! Το βρήκες! Αμάν! Αμάν! Τι είναι? Όχι, σήκασε. Το κασκόλ. Το κασκόλ που είχαμε κουκουλώσει στο μωρό. Να το. Αυτός που χτύπησε την πόρτα το κρέμασε το χερούλι της. Καλοσύνη του. Το βλέπεις λοιπόν πως τώρα πια είναι αδύνατο να το πάμε στο τμήμα Σαντιάγου. Γιατί τώρα πια? Το κασκόλ δεν σου λέει τίποτα, Σαντιάγου? Όχι, όχι. Τότε μήπως ενδιαφέρει να δούμε αν υπάρχει ακόμα το γράμμα που γράψαμε για το παιδί? Αν είναι μέσα στο καλάθι. Για να δούμε. Δεν μου λες, Χουάν. Γιατί κοιμάται τόσο αυτό το παιδί? Ποιος το ξέρει. Θα είναι από τα πολλά ταξίδια πάνω κάτω κουράστηκε. Τι γίνεται, δεν το βρήκες το γράμμα? Όχι, Χουάν, δεν είναι εδώ. Φυσικά. Το κράτησε ο κ. Μπαλμπόα. Και αν θυμάσαι, αδελφέ μου, το γράμμα έλεγε πως το παιδί ονομάζεται Σαντιαγίτο. Κατάλαβες τώρα, καλέ μου. Μα είναι ανοησία να υποθέσει κανείς πως. Και επιπλέον το γράμμα γραμμένο με το χέρι. Και όχι στη γραφομηχανή και με το δικό σου χαρακτήρα. Αυτόγραφο δικό σου, Σαντιάγο. Τι θες να πεις, ότι εγώ έχω εκτεθεί, ε? Ποιον όμως είδε αυτός να αφήνει το μωρό στην πόρτα? Εσένα, βέβαια. Ναι, αλλά τα γράμματα στο σημείωμα ήταν δικά σου και όχι δικά μου. Συμπέρασμα. Η αδελφή Βιλιανόβα, οι δύο αδελφοί Βιλιανόβα, πατέρες ενός παιδιού. Χουάν, είναι εξωφρενικά όλα τούτα. Ίσως, αλλά και φως φανάρι ότι την πάθαμε άσχημα. Αύριο, αν όχι κιόλας σήμερα, όλη η γειτονιά θα ξέρει πως εσύ και εγώ έχουμε ένα νέο γέννητο μαζί μας. Και η γειτονιά, όπως είναι λογικό, θα μας κάνει την τιμή να υποθέσει ότι το παιδί μπορεί να θαυμάσει έναν ή ξέναν από τους δυο μας. Και επομένως θα ερευνήσει, θα χώσει τιμή της παντού για να πιστοποιήσει την προέλευση του βρέφους. Και πάνω απ' όλα, τι θα το κάνουμε το παιδί αυτό? Oh, Θεέ μου, Θεέ. Και υπ' αυτούς τους όρους εξακολουθείς να υποστηρίζεις ότι μπορούμε να το πιάσουμε με το καλαθάκι του και να το πάμε όμορφα, όμορφα στο τμήμα? Σώπα να χαρείς! Φαντάσου τι έχει να γίνει. Τι κουτσομπολιό, τι κακογλωσιά. Τα μάθατε? Τα δύο αδέρφια? Ναι, ναι, αυτά. Τα μάθατε? Πήγαν στο βρεφοκομείο ένα πλασματάκι, σωστό αγγελούδι. Παλιά άνθρωποι να τα αφήσουν δίχως πατέρα, αφού το έφεραν στον κόσμο. Και στο γραφείο, ποιος ξέρει αν δεν έφτανε στα αυτιά του διευθυντή. Η κουνιάδα του μένει εδώ δίπλα. Αν το μάθουν στο γραφείο. Πω. Τι έπαθες, Χουάν? Γραφείο, είπες? Ναι. Αργήσαμε φοβερά, Σαντιάγο. Και σήμερα θα πληρώσω το δώρο του Χριστουγέννων και θα πάω εγώ στην τράπεζα για την επιταγή. Και όλοι εμένα περιμένουν. Πρέπει να φύγω, Σαντιάγο. Πρέπει. Ναι, και εγώ τι θα κάνω? Φυσικά, εσύ θα μείνεις. Δεν θα αφήσουμε μονάχο το παιδί. Καλά, καλά. Γύρισε όμως γρήγορα σε ό,τι αγαπάς, γιατί η μοναξιά σε τέτοιες περιστάσεις είναι φοβερή. Έλια σου. Εμένα δικαιολόγησέ με όπως μπορείς. Πρώτη φορά λείπω από το γραφείο ύστερα από 22 χρόνια. Μη σε μένεις, Σαντιάγο. Πάω. Δεν θα αργήσω. Ναι. Αγάγα. Χουάν. Τι είναι αυτό? Αυτό, αγαπητέ μου αδελφέ, όσο και σου φαίνεται παράξενο, είναι ένα μωράκι που κλαίει. Ναι, βέβαια. Το παράξενο είναι πως δεν άφησε νωρίτερα. Πολύ ώρα έμεινε το κακόμενο δίχως να βγάλει άχνα. Τι να σου κάνει? Λοιπόν, Σαντιάγο, εγώ πηγαίνω. Ω, Ιωάν, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, πώς θα μείνω μόνος με αυτό εδώ έτσι? Σαντιάγο, δεν καταλαβαίνεις δηλαδή πως αν δεν πάω θα μείνουμε όλοι χωρίς τσουρέκι, χωρίς γαλοπούλα, χωρίς γλυκά? Με αυτά τα χρήματα θα πληρώσουμε τα βρυανά μας ψώνια ή τα Χριστούγεννα. Ναι, σωστά. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Αφού το θέλεις, χρυσό μου, για το χατήρι σου θα μείνουμε χωρίς δώρο όλη η Τελωνιακή. Σε ευχαριστώ, Χουάν. Και τώρα να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να πάψει να κλαίει αυτό το αγγελούδι. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Κάτι πρέπει να κάνουμε, Σαντιάγο μου, κάτι να το διασκεδάσουμε. Δεν μου λες? Δεν ξέρεις να κάνεις πως παίζεις, ας πούμε, κάποιο όργανο? Κλαρίνο, τρουμπέτα? Όχι. Μα άντε από εκεί. Δεν είναι ανάγκη να ξέρουμε τέλεια. Να, εγώ φέρει πίσω, θα του παίξω τρουμπέτα. Άκουσε. Yes. Πες, Σαντιάγο, γέλα στο πονηρό, του αρέσει. Λοιπόν, σίγουρα θα έχει καλό αυτή για μουσικός. Μπορεί ο πατέρας του να είναι μέλος της συμφωνικής. Θα το πάει. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Άντε, μπράβο, Χουάν. Κάνε το σκυλάκι. Ξέρεις εσύ. Άντε, μην είσαι ανόητος, Σαντιάγο, θα κατατρομάξει. Όχι, να δεις που θα απομείνει, ξέρω. Άντε, κάντε το. Καλά, Σαντιάγο. Υπευθύνους όμως, ε. Το βλέπεις? Δεν σου το είπα? Κρίμα. Και εμένα μ' άρεσε όταν το έκανες σαν είμαστε μικροί. Γι' αυτό σου το είπα. Άκου, Σαντιάγο. Τι τρέχει? Θα δω πως το παιδί δεν είναι στα καλά του. Γιατί το λες αυτό? Δεν ξέρω, λες, θα στάσω. Θα σε αποκλειδώ. Πολύ ζεστό είναι. Για πιάσε εδώ το κουταλάκι του και το χεράκι του. Ναι, έτσι θα ρω. Και αυτό το κλάμα, ε. Σίγουρα πράγματα μας αρρώστησε. Γι' αυτό κλαίει έτσι πολύ. Αχ, τι θα κάνουμε τώρα? Θα φωνάξουμε το γιατρό. Ναι, το γιατρό. Ας μην χάνουμε όμως καιρό. Ναι, αλλά πάρ' το από εδώ. Δεν θα μας αφήσει ησυχία. Ναι, πάει καλά, να το πάρω, το παίρνω. Τον αριθμό του γιατρού, πού τον έχω τώρα? Α, να, εδώ τον έχω. Τι λέει? 224, 224, 6, 79. Θα μπορούσα να μιλήσω με τον γιατρό Λοστάου, από τους κυρίους Βιλιανόβα.
Τον Δον Σαντιάγο και Δον Χουάν, μάλιστα. Ησύχασε καθόλου? Μα κλαίει του καλού καιρού. Πώς είπατε? Δεν μπορεί να έρθει? Όχι, 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 είναι πήγον. Μάλιστα. Πείτε του πως πρέπει το γρηγορότερο να τον δούμε, μάλιστα. Μάλιστα, ευχαριστώ, περιμένω. Αυτό μας έλειπε τώρα να μην έρθει. Και δεν βλέπω ποιον άλλο θα μπορούσαμε να φωνάξουμε. Σοπαλάτος. Ναι, ναι, γιατρέ μου. Ναι, εσείς, ναι, πώς είστε? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που διακόψατε την εργασία σας. Ναι, γιατρέ μου, είναι ανάγκη να έρθετε το ταχύτερο. Όχι, όχι, δεν πρόκειται ούτε για τον Σαντιάγο ούτε για μένα. Ναι, γιατρέ μου, ξέρετε, είναι για ένα παιδάκι. Ναι, ένα μωρό θέλω να πω. Όχι, 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 είναι μιας αδερφής μας. Ναι, 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 κάποτε είχαμε μια αδερφή. Μικρή, ναι, μικρή. Γι' αυτό δεν σας είχαμε ποτέ μιλήσει για αυτήν. Και να μας άφησε μερικές μέρες το παιδί. Ναι, έφυγε, πάει στη Χιλή. Ναι, βέβαια, βέβαια θα γυρίσει. Και το παιδί μας αρρώστησε και είμαστε πολύ ανήσυχοι. Καταλαβαίνετε τώρα, έχουμε μεγάλη ευθύνη. Ναι, κι αν εσείς, γιατρέ μου. Ναι, ναι. Λυπάται, λέει Σαντιάγο, αλλά φεύγει αυτή τη στιγμή για το Βαλιαδολίδι που τον περιμένει ένας βαρέος. Πανάθεμα. Αχ, γιατρέ μου, αν μπορούσατε, ας είτε και γυναίκα στη μούλα να περνούσατε από εδώ, θα μας κάνετε τέτοια μεγάλη χάρη. Θα. Είπατε? Τι συμπτώματα? Α, κλαίει, κλαίει ασταμάτητα. Και με τέτοια απελπισία που σπαράζει η καρδιά μας, γιατρέ μου, να το ακούμε. Πυρετό, δεν έχουμε άλλο θερμόμετρο εδώ μέσα από του μπάνιου. Πώς είπατε? Λόξιγκα. Σαντιάγο, ναι. Αντεμέσως να δεις αν έχει λόξιγκα. Ναι, ναι, γιατρέ μου, μια στιγμή. Μια στιγμή, αδερφός μου, πάει για να δει. Ναι, τι έγινε? Τι έγινε? Άσε με να του τα πω εγώ. Ναι, λέγει, ναι, λέγει, ναι. Λέγει. Λοιπόν, γιατρέ, ναι, καλημέρα. Είμαι ο Σαντιάγο, ναι. Ακούστε, το μωρό είναι κατακόκκινο, ίδιο παντζάρι. Δεν καταλαβαίνω αν έχει λόξιγκα, αλλά είναι όλο βρεγμένο, μουσκεμα. Πάω κι εγώ να δω. Ναι, 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 σας είπα κατακόκκινο παντζάρι. Ναι. Α, Σαντιάγο. Ναι. Ακούς, πω. Ναι. Ναι. Γιατρέ, λέει ο αδερφός μου που τώρα πήγε και είδε το παιδί, ότι στο πίσω μέρος του, μέχρι την πλάτη, όχι. Άντε, άφησε με μένα. Ναι, ναι, φοβάσαι να μιλήσει καθαρά. Ναι. Γιατρέ, ναι. Το παιδί, ναι, είναι όλο κατακόκκινο και τα οπίσθια του φωτιά και... Πώς είπατε? Α, ναι. Σαντιάγο, τρέχα πήγε να δεις αν είναι κανονική αναπνοή του. Ναι, αμέσως, γιατρέ μου, ένα λεπτό να πάει να κοιτάξει. Τι γίνεται η Ευλαβία, γιατρέ μου? Πάνε έτσι, αδυνατούλα. Ποτέ δεν θα ξεχάσω τους βίγκους της. Τι έγινε? Πάνε, το μωρό βήχει σαν να είναι σε πρεμιέρα θεάτρου. Λέει, γιατρέ μου, βήχει, βήχει πάρα πολύ. Α, λέτε να έχει κάτι στο λαιμό, ε? Μάλιστα, μάλιστα. Σαντιάγο, ναι, αν πήγαινε να δεις αν είναι αρθισμένο στο λαιμοδάκο. Ναι, πήγαινε. Άντε, μπράβο. Δεν μου λέτε, γιατρέ μου, λέτε να είναι λαιμός. Και να πείτε, γιατρέ μου, ότι πίνει, ότι καπνίζει. Αμυγδαλές, είπατε? Διφθερίτης. Αυτό είναι φοβερό. Α, λέτε πως δεν είναι τίποτα σοβαρό. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Χουάν, αδύνατο να δω το λαιμό του, δαγκώνει. Ναι. Α, ναι, γιατρέ μου, πολύ καλά θαύμα. Ναι, γιατρέ μου, ελάτε. Σας ευχαριστώ μόνο από την καρδιά, σας περιμένω. Χίλια ευχαριστώ, γιατρέ μου. Χίλια ευχαριστώ. Έρχεται τώρα αμέσως. Τι είπε για διφθερίτη, ε? Θεέ μου, είναι φοβερό. Ναι, βέβαια, φοβερό είναι. Δεν μου λες, Χουάν, ναι, πόσο χρόνο θα ήταν τώρα ο Πακίτο μας, αν ζούσε? Ο αδερφός μας, ναι. 59 χρονών. Περνούσε ακριβώς 14 χρόνια. Και πέθανε. Πέθανε από διφθερίτη. Καταλαβαίνεις, βέβαια. Έλα, Σαντιάγο, έλα, Σαντιάγο. Τότε ήταν άλλη καιρή. Η ιατρική δεν διέθετε τα μέσα που διέθετε σήμερα. Εξάλλου θυμάμαι τη μαμά που έλεγε πως έγινε αργά η διάγνωση και γι' αυτό. Άσε που βρισκόμαστε σε ένα χαμένο χωριό πάνω στο βουνό χωρίς σχεδόν φάρμακα. Συμφωνεί, αλλά παρόλα αυτά. Όμως... Έλα, Σαντιάγο, μου τώρα μην τα παίρνεις όλα έτσι τραγικά, με νευριάζεις. Καλά, σωπαίνω, αυτό θέλεις. Σκέψω όμως το δράμα που θα μας δημιουργήσει αυτό το αγγελούδι αν μας φύγει από τώρα. Όχι, Σαντιάγο μου, όχι. Καλύτερα να είμαστε αισιόδοξοι και να πούμε πως το παιδί θα γιάνει. Και ακόμα, Σαντιάγο, ας σκεφτούμε κάτι καλύτερο. Πως απόψε θα πέσουμε να κοιμηθούμε καλά και ωραία όπως πάντα και αύριο θα ξυπνήσουμε και αφού μου διαβάσει την εφημερίδα όσο εγώ θα ξυρίζουμε και αφού σου διαβάσω εγώ την εφημερίδα όσο εσύ θα ξυρίζεσαι, θα αρχίσουμε να γυρεύουμε το Σαντιαγίτο. Από εδώ Σαντιαγίτος, από εκεί Σαντιαγίτος. Πουθενά το μωρό. Συμπέρασμα. Ο Θεός άγγιξε τις ψυχές του ζεύγους Μπαλμπόα και αυτοί οι ανάρετοι και παραδειγματικοί άνθρωποι μπήκαν νύχτα στο διαμερισμά μας χωρίς να τους αντιληφθούμε. Πρόσεχε τη συγκινητική απαγωγή, Σαντιάγο. Πήραν το μωρό στο σπίτι τους, στη φωλίτσα τους. Μακάρι, αδερφέ μου, μακάρι να γινόταν κάτι τέτοιο. Α, για την ώρα, να που μας έρθει ο γιατρός. Για κοίταξε από το ματάκι πριν ανοίξεις. Να κοιτάξω αυτό θέλεις, μα... Τι είναι, τι! Μάξα, Σαντιάγο. Ναι, γυναίκα είναι. Α, βέβαια.
Αβέβαια, η μητέρα ίσως τι σου έλεγα εγώ. Ορίστε σε τι χρησιμεύει να είσαι αισιόδοξο. Σωστό, αδέρφε. Αυτή η άκαρδη. Ακουδώ, ακουδώ, Σον Διόγο. Να μην τη πει ούτε λέξη για τη διαγωγή τη. Κατάλαβε. Δεν θα τη κάνουμε εμεί μαθήματα ηθική. Θα είχε του λόγου τη γραφερθιέ. Ναι, πάντω με έκανε και πέρασα τέτοιε φοβερέ στιγμέ, ώστε δεν ξέρω αν θα μπορέσω να συγκρατηθώ. Άντε, Χουάν, άνοιξε. Καλημέρα. Καλημέρα σα. Μέρα σας. Πού είναι το παιδί? Σε αυτό εδώ το δωμάτιο. Πολύ καλά. Πάω να το δω. Διαρωτώ με δύο πράγματα, Σαντιάγο. Πρώτον, γιατί η μητέρα αυτή εγκατέλειψε το παιδί της. Δεύτερον, θα έχει και ο πατέρας άραγε εγκαταλείψει τη μητέρα. Κοίταξε πού χάνεσαι. Μόλις αντίκρισες ένα νόστιμο γυναικείο προσωπάκι, πάει. Έχασες το μυαλό σου. Αχ, καημένο Χουάν. Εσύ δεν το έχασες, Σαντιάγο. Εγώ να σου πω. Αν βρισκόμαστε σε συνθήκες κανονικές, δεν θα σου έλεγα όχι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση αντιλαμβάνομαι αμέσως τι κρύβεται κάτω από την περισσότερο ή λιγότερο γοητευτική εμφάνιση. Και σκέφτομαι πόσο εγωισμό και πόση έκκληση. Ναι. Έκκληση ηθών, λέω. Σκεπάζουν οι ωραίες εμφανίσεις. Γι' αυτό κάνω οικονομία στον ενθουσιασμό και φυλάγομαι για άλλη, καταλληλότερη περίσταση. Οφείλουμε, Σαντιάγο, να δίνουμε του Θεού ότι είναι του Θεού και στον Κέσσαρο ότι είναι του Κέσσαρος. Μπορεί η ψυχή της να είναι άθλια, αν το θέλεις, αλλά το σώμα της, αδελφέ μου αγαπημένη, είναι αλαβάστινο. Είναι χάρισμά σου. Αν αρχίσουμε με τέτοια χαρίσματα, τότε κι εγώ σου χαρίζω το ανάκτορο του Μεντινασέλ. Γιατί δηλαδή. Μπορώ να τηλεφωνήσω? Πρέπει να το έχετε υπόψη ότι το παιδί είναι λίγο αδιάθετο. Μπα, έτσι λέτε. Αν το είδατε καλά, θα αντιληφθήκατε ότι έχει λόξικα και βύχη. Ναι. Ίσως να πρόκειται για μυγδαλές, ίσως για καμιά σοβαρότερη περιπλοκή. Χωρίς βέβαια να ανησυχήσουμε περισσότερο από ότι πρέπει, νομίζω πως. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Ναι, εν πάση περιπτώσει, ο γιατρός ο κύριος Λαστάου, όπου να είναι θα έρθει και θα μας πει. Ναι, καταλαβαίνω. Δεν μου λέτε καλύτερα πόσο καιρό έχει το παιδί να θυλάσει. Και ερχόσαστε εσείς να μας το ρωτήσετε. Μάλλον εσείς θα πρέπει να το ξέρετε. Κατά τους υπολογισμούς μου είναι νηστικό ολόκληρη μέρα. Καλύτερους υπολογισμούς δεν μπορεί άλλος από εσάς φυσικά να κάνει, κυρία μου. Δεσποινής. Τολμάτε να με διορθώνετε όταν βρίσκεστε σε αυτή την κατάσταση. Δεσποινής, άκου δεσποινής. Απίστευτο. Δεν μου λέτε, τι πάθετε εσείς, κυρία μου? Σας έστριψε. Και το Θεό σαν διάβολο. Δεν υπάρχουν πράγματα ανώτερα από μένα και που μου είναι αδύνατο να τα υποφέρω. Κι όμως πρέπει. Τι θέλεις δηλαδή να γίνει τώρα? Καλά, τώρα δεν πειράζει. Δεν μου λέτε το τηλέφωνο, πού είναι? Εκεί είναι, Δεσποινής. Πίσω σας ακριβώς. Ευχαριστώ. 2, 2, 4, 6, 7, 0. Α, εσείς γιατρέ. Είμαι η αδερφή νοσοκόμος. Ακούστε με. Όχι, δεν χρειάζεται να έρθετε. Το παιδί από 24 ωρών δεν έχει πάρει τροφή. Ω, Θεέ μου! Αδερφέ μου! Αδερφέ μου, σύνερφε! Τι έπαθε ο κύριος και έπεσε έτσι μονοκόμματος? Μήπως είναι επιληπτικός? Ναι, είναι. Γιατρέ, εδώ έχω μια περίπτωση επιληψίας. Τι να κάνω? Ναι. Πολύ καλά. Χαίρετε, ναι. Έλα, Σαντιάγο μου. Έλα, σε παρακαλώ, Σαντιάγο μου, σύνερφε. Δεν ήταν τίποτε. Να, πέρασε. Λίγο νεράκι, έλα. Πιες λίγο νεράκι. Έλα, μπράβο. Ωραία, καλά. Ορίστε, κύριε. Πιέστε λίγο νεράκι. Ευχαριστώ. Μα τι κάνετε εκεί? Φιλώ το χεράκι σας, Δεσποινής. Ελάτε. Άλλη μια γουλίτσα. Άλλη μια, έτσι, μπράβο. Είσαστε τώρα καλύτερα? Ναι, σας ευχαριστώ. Με συμπαθάτε. Πριν δεν ήξερε τι έλεγε, Δεσποινής μου. Τώρα αρχίζει να θυμάται. Συγχωρέστε με. Συγχωρεμένος, κύριε, συγχωρεμένος. Σας είπα, κυρία, πριν δεν ξέρω καλά γιατί. Ίσως γιατί στην πραγματικότητα έχετε ύφος Δεσποινίδας. Μη στεναχωριέστε. Συχνά γίνεται σύγχυση ανάμεσα σε παντρεμένες και ανήπαντρες. Τι συμπαθητική έχω, αν. Γοητευτική, σου το είπα κιόλας. Αφήστε με τώρα να σηκωθώ από εδώ, χάνομαι. Δεν μου λέτε, από πότε υποφέρει από τις κρίσεις αυτές ο αδερφός σας? Από όλη τη ζωή. Από μηνυγκίτη? Όχι. Της έπεσε της Δαντάς. Περίπτωση αλκοολισμού. Α, μάλιστα, της Δαντάς. Όχι, του παιδιού. Τι προώρος ανάπτυξης? Α, ούτε που το φαντάζεστε. Και η μητέρα? Ποια μητέρα? Του παιδιού. Α, αυτό πια είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Μάλιστα, άλλου παπά. Συνήλθες ολότερα σαν Διάγο μου. Α, μπράβο, πολύ χαίρομαι, κύριε. Μια στιγμή. Με άλλα λόγια, εσείς, Δεσποινής, είσαστε. Η βοηθός του γιατρού Λοστάου. Ο γιατρός είχε αποφασίσει να έρθει για το παιδί, αν η περίπτωση άξιζε τον κόπο. Ακόμη και αν ήταν αναγκασμένος να αναβάλει το ταξίδι. Είναι θαυμάσιος ο Δον Χάιμε. Αλλά καθώς με τα περιστατικά που του είπατε δεν μπόρεσε να βγάλει άκρη, και εγώ βρισκόμουν στο διπλανό σπίτι και περιποιόμουν έναν πελάτη του, με παρακάλεσε να έρθω εδώ και να του τηλεφωνήσω εγώ.
Μάλιστα. Και αφού με ακούσετε να του μιλώ, θα καταλάβετε πως η αρρώστια του παιδιού έχει εύκολη γιατριά. Σωστό, σωστό. Με άλλα λόγια, να έρθει η μητέρα να του δώσει να φάει και αμέσως θα ξανάβρει την υγειά του. Θα του περάσουν όλα. Και ο Βήχας και ο Μυγδαλές και ο Λόξιγκερ. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να θυλάσει. Ναι, ναι. Κάθε 3 ώρες τακτικά. Μάλιστα. Μπορώ να μιλήσω με τη μητέρα, να της εξηγήσω. Hop. Να μιλήσει με τη μητέρα, φαντάσου. Βρίσκεται ακόμα στην κλινική. Δηλαδή. Να θα. Πόσο να είναι το μωρό? Εγώ λέω πως πρέπει να είναι 10-12 ημερών. Το περισσότερο. Σας φανεί παράξενο, Δεσποινίσμα, αλλά δεν το ξέρουμε. Μα πώς? Σημειώστε πως κι εγώ εκεί πάνω κάτω το λογαριάζω. 12 ημερών. Ούτε ώρα παραπάνω. Μα πέστε μου, έχει πάθει τίποτα η μητέρα? Πέστε το, μη φοβάστε. Όχι, όχι, δεν. Δεν μπορεί να θρέψει το παιδί της? Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, Δεσποινίσμα, όχι. Δεν μπορεί. Α, κακό αυτό. Το γάλα της μητέρας αυτές τις πρώτες μέρες είναι απαραίτητο για το βρέφος. Ναι, αυτό λέω κι εγώ, αλλά. Αλλά. Τη τα έλεγα της ευλογημένης. Τη τα έλεγα. Πρόσεχε, μην αρρωστήσεις. Μην κρυώσεις και σου κοπεί το γάλα. Και χθες ξαφνικά, να ο πυρετός. Να, κόπηκε το γάλα. Το καημένο το μωρό. Και από χθες δεν έχει φάει τίποτα. Ακριβώς. Καλά το φαντάστηκα. Τίποτα δεν διαφεύγει από την ευθεία σας, Δεσποινίσμα. Πρέπει λοιπόν να αντικαταστήσουμε τη μητέρα. Ναι, αλλά πώς? Θα κατεβούμε στο φαρμακείο και θα αγοράσουμε ένα κουτί. Κουτί τι κουτί? Ένα κουτί γαλασκόνη. Να το ετοιμάσει η μητέρα και τέλος. Έτσι, από απλή περιέργεια, Δεσποινίσμα. Δεν μου λέτε και εμένα πώς γίνεται. Ευκολότατο. 2 κουταλάκια σκόνη, 4 βραστό νερό, ανακατεύονται και τέλος του παραμυθιού. Ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Λοιπόν, Σαντιάγο, τ' άκουσες? Τ' άκουσες, Σαντιάγο μου. Κατέβασε στο φαρμακείο και ζήτησε ένα κουτί γαλασκόνη. Άντε, Σαντιάγο. Ναι, γάλα, ναι, σκόνη. Τι έπαθες τώρα? Είναι ακόμη υπό την επιρροή της κρίσεως, οπωσδήποτε. Εγώ πηγαίνω. Αν θέλετε, πάμε μαζί, γιατί είναι διάφορες μάρκες γάλατα. Θα διαλέξω εγώ. Ναι, πάμε, Δεσποινής, πάμε και σας ευχαριστώ. Κυρία, χάρηκα πολύ για τη γνωριμία. Και εύχομαι να μην με ξαναχρειαστείτε. Μια στιγμή. Ορίστε. Μια στιγμή, Δεσποινής μου. Ναι. Κι αν η μητέρα δεν μπορεί να ταΐσει το παιδί για οποιοδήποτε λόγο, τι θα ήταν καλύτερο γι' αυτό? Το γάλα σκόνη ή το γάλα άλλης γυναίκας, έστω κι αν δεν είναι η μητέρα του? Της άλλης γυναίκας, αν βέβαια είναι υγιής. Γιατί κάνεις αυτή την ερώτηση, Χουάν? Έχετε καμιά γνωστή σας που να είναι σε θέση? Δεν ξέρω. Μπορούμε ωστόσο να κοιτάξουμε. Ίσως να θα υπάρχει. Θα ήταν το καλύτερο που έχετε να κάνετε. Ελάτε, φεύγουμε. Ναι, πάμε, Δεσποινής. Αντίο σας, κύριε. Αντίο σας, Δεσποινής μου. Όχι! Μα τι είναι πάλι? Δεν μπορεί να πάει έτσι αυτό. Δεσποινής. Ορίστε. Δεσποινής, όλα αυτά δεν είναι παρά μία απάτη. Σας λέμε ψέματα. Δεν ξέρουμε ποια είναι η μητέρα και ούτε ο πατέρας του παιδιού. Μας το άφησαν πριν μια ώρα στην πόρτα και όταν σκεφτήκαμε να το ξεφορτωθούμε, μας φάνηκε ότι αρρώστησε και αναβάλαμε το σχέδιό μας ώστε να καλυτερέψει. Ποιο σχέδιό σας? Να το παραδώσουμε το παιδί σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Μου λέει η αλήθεια ο κύριος? Μάλιστα, Δεσποινής μου. Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια και όχι άλλη. Θα πάτε το παιδί στο βρεφοκομείο? Όσο γι' αυτό θα έπρεπε πρώτα να το συζητήσουμε. Είσαστε παντρεμένοι? Όχι, ανήπαντε. Έχετε συγγενείς να φροντίσετε? Όχι. Είστε μόνοι στον κόσμο? Μάλιστα. Και κερδίζετε βέβαια αρκετά για να ζήσετε? Αυτό, Δεσποινής μου, ανάλογα με την αντίληψη του καθενός. Είμαστε τελωνιακοί υπάλληλοι. Ίσως αυτό να σας αρκεί. Φυσικά δεν θα γνωρίζετε τη θεία μου την Καρολίνα, που είναι μέλος της εταιρείας εξυγιάνσεως περιχώρων καθώς και των προστατών ορφανοτροφείων και του σωματείου περιορισμού της επαιτίας και της βοηθείας των αναξιοπαθούντων καθώς και πολλών άλλων παρομοίων οργανώσεων για τα καθήκοντα των ευπόρων τάξεων έναντι των απόρων. Και ακόμα δεν θα γνωρίζετε ότι η θεία μου Καρολίνα είναι πιθανό να βρει ευκαιρία που αύριο είναι παραμονή Χριστουγέννων και επιπλέον έχει χιονίσει, να σας σερβίρει τόσο συγκινητικά λόγια, ώστε να κάνει ακόμα και τις πέτρες να δακρύσουν. Κοιτάξτε, Δεσποινής, με όλο μας το σεβασμό προς τη θεία σας την Καρολίνα, είμαστε διατεθειμένοι να πιστέψουμε πως μιλάει καλύτερα και από τον πιο σπουδαίο ρήτορα. Παρ' όλα αυτά όμως, υπάρχει μια κοινή λογική που δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε. Και αυτή μας λέει πως όχι. Φυσικά. Όλα αυτά για τη νύχτα των Χριστουγέννων, για τα χιόνια και τους απόρους που τρέμουν από πείνα και κρύο, σας αφήνουν τελείως αδιάφορους. Το βλέπω. Και αυτό που πάνω απ' όλα σας ενδιαφέρει είναι να ξεφορτωθείτε το βρέφος μια ώρα αρχίτε. Όχι και τόσο, μην υπερβάλλετε. Ναι, ναι, τόσο και περισσότερο. Και δεν χρειάζεται να δικαιολογήσετε, γιατί δεν είναι και καθόλου παράξενο αυτό που σας συμβαίνει. Ούτε υπάρχει νόμος που να σας τιμωρεί γι' αυτό. Από τους 100 ανθρώπους, οι 99 το ίδιο θα έκαναν. Ωστόσο, επιτρέψτε μου τώρα και εμένα που βρίσκομαι περισσότερο στην πραγματικότητα από τη θεία μου την Καρολίνα, να σας πω μερικά πράγματα. Ναι, Δεσποινή, σόπερ, Σαντιάγο. Άφησε τη Δεσποινίδα να μιλήσει. Μπορείτε βέβαια να πιάσετε το βρέφος από τα αυτή και να το πάτε σε ένα άσυλο ή όπου αλλού κρίνετε. Για σήμερα θα είχατε ελαφρώσει από ένα βάρος. Όμως είσαστε βέβαιοι πως αύριο δεν θα μετανιώνετε? Όσο και αγαπημένοι να ζείτε,
Κάποτε ο ένας θα λείψει. Άκου την τι λέει, καλή, χτύπα ξύλο. Χτυπά ο ένας σου. Για σκεφτείτε, αν αυτός που θα έμενε είχε κοντά του ένα γερό παλικάρι να το συντροφεύει και να το αγαπάει σαν πατέρα στο γιο. Α, ακούστε, Δεσποινής, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Και χωρίς να περιμένουμε να περάσει τόσος καιρός. Για πέστε μου ειλικρινά όμως, έτσι. Δεν βρίσκετε τη ζωή άδεια? Δεν βαριώσεστε λιγάκι? Τι κάνετε όλα τα απογεύματα που δεν δουλεύετε και το βράδυ? Μαζευόμαστε στη Λέσχη, όπου πάντα βρίσκουμε παρέα και κουβεντιάζουμε και πηγαίνουμε και συχνά στον κινηματογράφο. Ναι. Αφήστε που τρελνόμαστε για τον ντόμινο. Για φαντάσου. Και είσαστε ευχαριστημένοι, ε? Δεν έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες, Δεσποινής μου. Αν κρατούσατε το παιδί, όλα θα άλλαζαν. Θα νιώθατε πιο πολύ κέφι, περισσότερο κουράγιο για τον αγώνα. Θα είχατε άλλη διάθεση για τη ζωή. Ακούστε, Δεσποινής, μην νομίσετε πως μας λείπει η διάθεση για τη ζωή. Ωστόσο, η προοπτική του παιδιού δεν μας λέει τίποτα. Τέλος πάντων, βλέπω ότι τα επιχειρήματά μου δεν σας πείθουν, όπως δεν θα σας έπειθαν ούτε τις θείες μου, τις Καρολίνες. Ελάτε, Δεσποινής, μην το παίρνετε τόσο κατάκαρδα. Με χαρά θα κοιτάξουμε να σας ευχαριστήσουμε στην πρώτη ευκαιρία που θα μας παρουσιαστεί. Αλλά και ένα νεογέννητο. Αν μπορούσαμε να σε ευχαριστήσουμε σε κάτι άλλο. Δηλαδή, σαν τι άλλο. Θα προτιμούσατε ίσως να σας άφηναν στην πόρτα σας τίποτα 18χρονα κοριτσάκια. Ένα για τον καθένα. Άντε τώρα, φεύγω και έχω δουλειά μπόλικη ως το μεσημέρι. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι ζώο που είμαι. Τι ήταν αυτό που τη είπα, βρε να πάρει ευχή. Έλα τώρα, Χουανάστο, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, Σαντιάγο, αδερφέ μου, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα. Η παρουσία του παιδιού μας αναγκάζει να λάβουμε αμέσως αποφάσεις. Πρόγραμμα για σήμερα. Πρώτον, να ζητήσουμε βοήθεια από τηλεφώνου. Από ποιον, Χουάν? Από την Γράφια Μαρτίνεθ. Τη χθεσινή μου αγάπη και μητέρα σήμερα διαμένουσα στο ξενοδοχείο Καπιτόλ. Νομίζεις πως θα. Δεν χάνουμε τίποτα να δοκιμάσουμε. Δεύτερον, να αγοράσουμε γάλα σκόνη. Τρίτον, να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε αν ο απρόσμενος ξένος μας θα πρέπει να ονομαστεί για την υπόλοιπη ζωή του Σαντιαγίτο ο Έκθετος ή Σαντιαγίτο Βιλιανόβα. Και αμέπως αμέργων βάζω εις ενέργεια το πρόγραμμά μου. Πρώτα το τηλέφωνο. Το είδες το πουλάκι μου? Σαν αγγελούδι κοιμάται τώρα πια. Του χρειαζόταν του καημένου. Κατά τη βοηθό του γιατρού Λοστάου η αρρώστια του δεν ήταν σοβαρή. Ωστόσο, αν δεν βρεθεί το φάρμακο, πηγαίνεις με το κατευθείαν στον τάφο μέσα σε 2 εβδομάδες. Ήθελε να μας δώσει να καταλάβουμε πως η αρρώστια αυτή έχει εύκολη τη γιατρία. Μην είναι βέβαιο, Σαντιάγο. Πείνα λεγόταν η αρρώστια του. Και η πείνα είναι από τις χειρότερες αρρώστιες του κόσμου, αδερφέ μου, και από τις πιο διαδεδομένες, καθώς είναι, βλέπεις, επιδημική. Προσβάλλει αυτούς που διαθέτουν λιγότερα από την απέτηση της όρεξεώς τους. Οι πρώτες εκδηλώσεις είναι ανώδυνες. Περιορίζονται στο να κάνουν τον ασθενή να χασμουριέται συχνά και να του ελαφρώνουν τα πόδια. Κατά τη δεύτερη περίοδο, σπρώχνει τον ασθενή να κλέβει πορτοφόλια και να κάνει διαρρήξεις κατά προτίμηση σε τράπεζες. Στην τρίτη περίοδο, ο ασθενής επιτίθεται στο παν. Φτάνει ακόμη και θρόνους να ρίξει και να τα βάλει με τον ίδιο τον πατέρα του. Μέσα προφυλάξεως κατά της ασθενίας, ψωμί, αυγά, ψάρι και κρέας. Κατά το δυνατόν συχνότερα. Χουάν, θα πρέπει να σημειώσουμε την ώρα που ήρθε η Γκράθια. Μου υπόσχεσαι να απαντήσεις ειλικρινά σε μια ερώτηση που θα σου κάνω, Σαντιάγο μου. Λέει. Αλήθεια, πώς σου φάνηκε η Γκράθια? Α, πολύ συμπαθητική. Θαύμα, ε! Και ούτε να διστάσει, να τα παρατήσει όλα και να πάρει αμέσως ταξί και σε λίγα λεπτά να έρθει από το Καπιτόλ εδώ. Χουάν, ξέρεις. Έσιαξε πολύ. Άλλοτε ήταν αδυνατούλα, παραπονιάρα. Σήμερα έγινε μια επιβλητικότατη και ωραία μητέρα. Όπως πρέπει να είναι οι γυναίκες. Η Γκράθια προσφέρθηκε να μας ξανάρθει. Εγώ ωστόσο λέω, Σαντιάγο μου, να μην το παρακάνουμε, να μην γινόμαστε φορτικοί. Ναι, αλλά ως πότε θα μένει ήσυχο το πλασματάκι μας με αυτό που έφαγε? Δεν ξέρω ακριβώς ποια και πώς θα είναι η ενέργεια της τροφής. Λέω όμως πως 3 ορούλες τις έχουμε σίγουρες. Καλά. Και ύστερα βλέποντας και κάνοντας, σωστά. Τι χάρμα. Τι χάρμα ήταν η Γκράθια, Σαντιάγο. Άσπρη, αφράτη. Και ο Σαντιαγίτο μας τόσο ευτυχισμένος. Να τρώει. Μάλιστα, νεαρέ μου. Μάλιστα, νεαρούλη μου. Καλά άρχισες. Πολύ μας έκανες να ζηλέψουμε το πρώτο σου φαγητό. Άκου, αδερφέ, δεν συγκρατείς τον ενθουσιασμό σου, ε? Καλύτερα να μην αναχυμάσαι αυτή τη μεθυστική σκηνή. Καλά, σωπαίνω. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος του προγράμματος μας και ας πάρουμε μια απόφαση. Σαντιάγο. Ναι. Σαντιάγο, ένας φοβερός κίνδυνος μας απειλεί. Η σκλήρυση όχι των αρτηριών, αλλά του μυαλού μας. Ο εγωισμός, με άλλα λόγια, αδελφέ μου. Σιγά σιγά κόβουμε κάθε δεσμό με ό,τι θα μπορούσε να μας παρακινήσει σε κάποια γενναιοδορία και να μας γεμίσει συγκίνηση στην ψυχή. Και για να δεις ποιο είναι το ποσοστό της νέκρας που κιόλας έχουμε μέσα στο σώμα μας, αυτό που ανεβαίνει, κατεβαίνει, πάει, έρχεται, σκέφτεται, γελάει και βαριέται, δεν έχουμε παρά να αναρωτηθούμε.
Σε ποιον θα είμαστε ικανοί να δώσουμε το αίμα μας, αν χρειαζόταν? Εγώ για σένα, Χουάν. Κι εγώ για σένα, Σαντιάγο. Αλλά για κανέναν άλλον. Υπάρχουν 2.000 εκατομμύρια άνθρωποι μοιρασμένοι στον κόσμο για να συνεννοούνται, να βοηθούνται, να αγαπιούνται. Και από αυτές τις 2.000 τα εκατομμύρια εσύ αγαπάς έναν άνθρωπο και εγώ άλλον έναν. Η αναλογία αποκλείεται να είναι μικρότερη. Έως πριν από λίγο υπήρχε η μητέρα μας. Σήμερα που μείναμε εσύ κι εγώ, ή θα αλλάξουμε, Σαντιάγο μου, ή χαθήκαμε. Μα αδερφέ μου. Πρέπει να γεμίσουμε την καρδιά μας, Σαντιάγο, να βάλουμε μέσα όνειρα και ανθρώπους και αισθήματα, για να μην την αφήσουμε να μικρύνει, να φυράνει και να μας γίνει άχρηστη. Μια γυναίκα ίσως να είναι πολύ μεγάλη και πολύπλοκη, και ίσως τώρα πια να μην χωράει στις καρδιές μας. Αλλά ένα παιδί, Σαντιάγο, ένα παιδί χωράει. Όμως, συλλογήσου, τι σημαίνει αυτό που λες, Χουάν? Γιατί το συλλογίστηκα, γι' αυτό σου το ζητάω, Σαντιάγο. Εντάξει, Χουάν, φτάνει η συζήτηση. Το βαστάμε, λοιπόν, το παιδί? Και βέβαια το βαστάμε. Κι εγώ που έκανα την απρέπεια να μιλήσω άσχημα για τους Μπαλμπόα. Ας είναι καλά κι αυτό το χερουβίμ. Και ζήσουν και οι κύριοι Μπαλμπόα με τα μακριά τους γένια και τα μπαστούνια τους μέσα στις σημαίνιες λαβές. Γιατί σήμερα, Σαντιάγο, η μέρα μας είναι άλλη, διαφορετική από τη χτεσινή. Πολύ καλύτερη και από τα ψύχαλα το ψωμί που δίνει αυτός ο κύριος Μπαλμπόα στα περιστεράκια του. Ζήτω! Ζήτω! Και ώρα καλή στην πρίντσικα Μπαλμπόα και αέρα στα πανιά της. Με κάνεις και δακρύζω. Ποτέ δεν σε είχα δει έτσι. Και βέβαια δεν με έχεις δει έτσι, Σαντιάγο. Και καλά κάνεις και δακρύζεις. Γιατί και εσύ, όπως και εγώ, τώρα μόλις βλέπεις πως υπάρχει στον αγέρα κάποιο χαμόγελο που εγκρίνει αυτά που κάνουμε, που μας συγχαίρει. Και αυτό το χαμόγελο μένει ακόμα στη γη από τη μάνα μας, που ύστερα από 20 χρόνια γκρίνιαζε γιατί αργούσαμε να γυρίσουμε σπίτι, γιατί καθόμαστε στο τραπέζι την Κυριακή, γιατί αφήναμε να περνάει ηλικία που δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε οικογένεια. Τώρα ζυγώνει στα αυτή μας. Και μέσα στον ήλιο τούτο του χιονιά, μέσα στο σπιτικού της ζεστασιά που δεν ξέρω γιατί τώρα νιώθουμε περισσότερο, μέσα σε αυτό το χειμωνιάτικο πρωινό, μας λέει για σένα και εμένα. Δεν προδώσατε το αίμα μου. Πόσο υπερήφανη νιώθω για σας. Πόσο υπερήφανη. Πόσο υπερήφανη. Πόσο υπερήφανη. Το καταλαβαίνεις, αδερφέ μου? Το καταλαβαίνεις? Ναι, όμως τώρα πρέπει να δούμε σε τι έξοδα θα μας βάλει αυτό το πλάσμα. Όποια και να είναι, Σαντιάγο, θα τα αντιμετωπίσουμε. Ναι. Χουάν, πρέπει να πάρουμε μια παραμάνα, βέβαια. Φυσικά. Δεν μου λες, νομίζεις πως είναι ανάγκη να κάνουμε οπωσδήποτε το δώρο στο Φερμίν για τους γάμους του, ε? Εγώ λέω πως αν τους καλέσουμε ένα βράδυ να φάμε μαζί, ξεϋποχρονόμαστε. Πάει καλά, πες τους στο Ριέσκο την Πέμπτη. Όχι, γιατί στο Ριέσκο? Όχι, δεν τους λέμε καλύτερα πως θα είναι να πάμε σε κάνα ταβερνάκι έτσι, στην Τυριτόμπαλο, χάρη, και να τους τραπεζώσουμε με τα μισά λεφτά. Τι λέω εγώ με τα μισά, με πολύ λιγότερα από τα μισά. Κάνει ό,τι νομίζει με μηγκάκι του σπιτιού μας. Ναι, μου λες, πώς φαντάζεσαι πως μπορεί να μας ζητήσει μια παραμάνα? Ιδέα δεν έχω. Ναι, μου λείπουν στοιχεία όπου να ανατρέξω για να λογαριάσω το κόστος της. Μην το λες αυτό? Ναι. Μην το λες για στάσου? Ναι. Πόσο κοστίζει ένα κιλό γάλα? 4 πεσέτες κατά τους λογαριασμούς της Μαρτίνας. Και πόσο γάλα χρειάζεται το μωρό σε μια μέρα? 1 κιλό. Βάλε λοιπόν 150 πεσέτες το μήνα. Μην ξεχνάς ωστόσο πως στην περίπτωση μας θα πρέπει να τρέφουμε και την αγελάδα. Βέβαια. Και η αγελάδα θα θέλει οπωσδήποτε να βοηθάει τα μικρά της αδελφάκια που άφησε στο χωριό. Θα αγοράζει και κανένα ζευγάρι κάλτσες κάπου κάπου. Θα πηγαίνει και στο Λούνα Πάρκ κανένα βραδάκι, γιατί όλες αυτές οι αγελάδες τρελαίνονται για το Λούνα Πάρκ. Φυσικά. Λογάριασαι περίπου 700 έως 800 πεσέτες. Τόσα πολλά, ε. Μα τόσα κερδίζει ο τελωνιακός στην οποιαδήποτε επαρχία, ε. Και νομίζεις, Σαντιάγο, ότι μία τροφός είναι λιγότερο ωφέλιμη στην κοινωνία από έναν τελωνιακό? Ελάτε, κύριε! Δεν έχετε άλλο να δηλώσετε παρά μόνο ρούχα μεταχειρισμένα? Τσιγάρα, ποτά δεν έχετε? Ελάτε, ανοίξτε αυτό το θέμα! Ελάτε να δούμε! Μάλιστα, Σαντιάγο, αυτό είναι το επάγγελμα του τελωνιακού. Νόη παραμάνα. Και μη φαντάζεσαι, βέβαια, ότι υπερηφρονώ το επάγγελμά μας κάθε άλλο. Όμως η παραμάνα, τι να σου πω, είναι πολύ σπουδαιότερη και από... Και από γενικό διευθυντή, ε, σωστά. Όσο για γενικό διευθυντή δεν ξέρω. Όχι, θέλω πως το παρακάνεις. Αλλά έννοια σου, δεν θα υστερεί και τόσο. Σου, άκουσε, αδερφέ, αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε είναι να αναθεωρήσουμε τον προϋπολογισμό μας. Να τον αναθεωρήσουμε. Ναι. Σκέψου μόνο πως το κάθε παιδί φέρνει το δικό του ψωμί, όπως λένε. Κάθε παιδί, σύμφωνη, Χουάν, αλλά τούτο δεν είναι δικό μας παιδί. Κι αν ο Θεός θέλει σώνει και καλά να το στείλει στη ζωή και να μην δίνει βάρος στους γονείς του που είναι υποχρεωμένοι να το αγαπούν. Εμάς που θα το αγαπήσουμε χωρίς να έχουμε καμιά υποχρέωση. Νομίζεις πως δεν θα μας ανταμείψει? Δεν το βλέπω και τόσο, αδελφέ μου. Άσε λίγο εγώ. Καλά. Πα, 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 πα.
Να μια επίσκεψη που δεν την περιμέναμε. Αχ, το χρυσούλι μου εδώ, το έχετε. Τα συγχαρητήριά μου. Η επιθυμία σας έγινε. Έλα το χρυσό μου. Αχ, αγγελουδάκι μου. Πού το πάτε το παιδί, είχαμε στο πέμπτη. Τι σημαίνει αυτό, δεσπίση μου. Μα εγώ φανταζόμουν πως θα χειρόσαστε που ήρθα να πάρω το μωρό. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Με συγχωρείτε, δεσπίση μου. Σιγά-σιγά. Εδιαζόμαστε. Καταρχήν, θα σας πείραζε να αφήσετε στο καλαθάκι του τον κύριο Βιλιανόβα τον νεότερο. Ή μάλλον. Δώστε τον στον αδελφό του. Έτσι, μπράβο. Άντε, Σαντιάγο, πάρε από εδώ τον κύριο Βιλιανόβα. Μα. Ναι. Και ενώ ο νεαρός θα βρίσκεται στο δωματιό του, εξηγήστε μας, σας παρακαλώ, τι σημαίνει αυτό που είπατε, πως τον παίρνετε. Α, έλα, Σαντιάγο. Έλα, μπράβο. Έλα, μπράβο. Λοιπόν, δεσμοί, σας ακούμε. Μα θεωρώ πως μίλησε καθαρά και ξεάστερα. Το παιδί θα παραδοθεί σε ανθρώπους που θέλουν να το αναλάβουν. Παρουσιάστηκε η μητέρα. Όχι. Α, καλά. Και αν η μητέρα δεν παρουσιάστηκε, δεσποινή μου, τότε ποιο ζητάει το μωρό. Πριν από μια ώρα, καθώς έφευγα από εδώ, κατάλαβα πως σας μίλησε σκληρά. Και ακόμα το πόσο σοβαρό ήταν αυτό που σας ζητούσα. Γι' αυτό σας παρακαλώ να με συγχωρήσετε. Όχι, γι' αυτό να μην στεναχωριέστε, δεσποινή, δεν υπάρχει λόγος. Ύστερα, καθώς κατέβαινα τις σκάλες, συλλογιζόμουν όλα αυτά που σας είχα πει και κατέληξα στο συμπέρασμα πως αν για εσάς το παιδί ήταν βάρος, ίσως για άλλους να ήταν χαρά. Και πήγα να τους δω. Ποιους? Τους άλλους. Τον κύριο και την κυρία Ρόικ. Είναι καλοί, πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Αυτός είναι παντρεμένος για δεύτερη φορά. Από τον πρώτο του γάμο έχει 6 παιδιά και από τον δεύτερο 7. Και επειδή ο αριθμός τον ενοχλούσε γιατί είναι πολύ προληπτικός, πήρε ένα παιδί ξένο. Από εκείνα που έχουν έρθει από την Αυστρία προσφυγάκια. Και έτσι τα έκανε 14. Και σε αυτόν πήγατε για να τα κάνετε 15? Ακριβώς. Και με μεγάλη επιτυχία. Εμένα η διέστησή μου ποτέ δεν με γελάει, γιατί ξέρω πως αυτοί είναι που περισσότερο δέχονται να κάνουν ένα καλό. Με άλλα λόγια, δεσποινής, δέχτηκαν να πάρουν το παιδί αυτό σε αυτό το φιλανθρωπικό σπίτι. Ακριβώς. Και ακόμα μπορώ να σας πω ότι ένα άλλο ζευγάρι, ο κύριος κυρία Ρόμπλες, που δεν ξέρω πως το έμαθαν, αυτή τη στιγμή το γυρεύουν από το τηλέφωνο τον Ρόικ και τσακώνεται ποιος θα το πρωτοπάρει. Δεσποινής μου, σίγουρα θα τρελαθείτε από τη χαρά σας τώρα κιόλας. Μάθετε λοιπόν πως ούτε στο φιλανθρωπικό οίκημα τον Ρόικ, ούτε σε κανένα άλλο θα επιτρέψουμε να πάτε το παιδί. Αφού συνεδριάσαμε εδώ οι δύο μεγαλύτερες οικογενείες, Σαντιάγο και Δον Χουάν, αποφασίσαμε να συνεχίσει τη διαμονή του κάτω από τη στέγη μας ο μικρός Βιλιανόβα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Μάλιστα. Και απροπό, δεσποινής. Δεν μας λέτε, πόσο θα κοστίσει να πάρουμε μια τροφό? Θα κοιτάξουμε να τη βρούμε στις εκπτώσεις. Τι γοητευτικό γέλιο που έχετε, δεσποινής μου. Με λένε Έμα. Πραγματικά είναι αληθινή χαρά για μας να σας ακούμε να γελάτε ύστερα από τις ώρες που έχουμε μείνει με κρεμασμένα μούτρα, δεσποινής Έμα. Στα αλήθεια, είσαστε αποφασισμένοι να κρατήσετε το μωρό. Μα τότε θα σας βοηθήσω όσο μπορώ. Και θα δείτε πως δεν θα είναι και τόσο το βάρος. Τι θα κάνετε, δεσποινής μου, για να μας βοηθήσετε? Καταρχήν θα πω σε όσους βρω μπροστά μου ότι ποτέ δεν έγιναν άλλα αδέρφια τόσο ευγενικά και καλά. Ότι είσαστε δυο άγιοι που ήρθατε στη γη για διακοπές. Και ευχηθείτε μας, δεσποινής μου, να κρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο αυτές οι διακοπές. Δεσποινής μου. Και έπειτα θα σας πάρω κάτω από την επαγγελματική μου προστασία. Α, τι θαύμα! Τα ακούσα, Σαντιάγο. Ακούω, ακούω βέβαια. Έτσι θα σας ελαφρώσω από κάθε παντρική σκοντούρα. Όλα τα πανάκια, τα τάλκ, τον μπιμπερό, όλα τα πάντα θα είναι για εσάς πράγματα άγνωστα, όπως ήταν ως τώρα. Αχ, περίφημα, και δεν μας λέτε, δεσποινής μου. Το παιδάκι που σας φέρετε. Αχ, είναι ομορφούλη το κακομοιράκι. Και πολύ μεγάλο για την ηλικία του, Και γεροδεμένο, δεσποινής μου. Ναι, φυσιολογικό. Φυσιολογικό, μονάχα. Αν γυρίζετε στον κόσμο που γυρίζω εγώ, θα βλέπετε πόση αξία έχει αυτό το φυσιολογικό. Με καταλαβαίνετε, κύριε. Κύριε. Το όνομά μου είναι Χουάν, το αδερφού μου Σαντιάγο. Είναι άσχημο όνομα, πιο άσχημο από το δικό μου φυσικά. Λοιπόν, Δον Χουάν, ξέρετε. Όχι, Δονιά Έμα, δεν ξέρω. Λοιπόν, Χουάν, μάλιστα. Ξέρετε τι προσευχή έκανε ο πατέρας μου κάθε βράδυ? Πού να ξέρω. Δεν έλεγε παρά τούτο μόνο. Ας ευχαριστήσουμε τη θεία πρόνοια που μας έκανε φυσιολογικούς. Να και μια προσευχή που δεν μπορεί να την πει ο διευθυντής μας. Πω, κακία. Σε αυτό το δεματάκι είναι ό,τι χρειάζεται για να φάει το παιδί. Και τι χρειάζεται? Αυτό εδώ, ορίστε. Ένα μπιμπερό. Πάπα. Πάντα ο άνθρωπος, αν θελήσει να μιμηθεί τη φύση, σαφώς γελιοποιείται. Πάνε να του δώσω να φάει. Α, σας το πει ο Έμα, ναι, ότι το παιδί έφαγε μια χαρά πριν από 30 περίπου λεπτά. Α, του πήρατε γάλα? Όχι. Καταφέραμε να έρθει το γάλα στο σπίτι. Α, μπράβο, είσαστε σπουδαίοι. Έτσι είμαστε εμείς οι Τελωνιακοί. Δεν νομίζετε πως θα ήταν καλύτερο να περιμένουμε λιγάκι? Μα βέβαια. Πριν από 3 ώρες δεν χρειάζεται να ξαναφάει. Θα σας κάνω ένα πρόγραμμα. Μάλιστα, αυτό θα είναι το καλύτερο. Μου δίνετε ένα χαρτί. Ορίστε χαρτί, να και στείλω. Ευχαριστώ, Χουάν. Λοιπόν, πότε πήρε το γάλα του? Στις 12. Τι ποσότητα πήρε? Δεν το μετρήσατε?
Όχι, δεν το μετρήσαμε. Θα έπρεπε να το είχατε μετρήσει. Να, καλά σου το έλεγα εγώ, Χουάν. Τέλος πάντων, πόσο περίπου έφαγε? Όσο ετούτο το μπουκάλι, έτσι. Περισσότερο, πολύ λιγότερο. Δηλαδή? Κοιτάξτε, δεσμησέμα. Να τηλεφωνήσω καλύτερα μια στιγμή στο Καπιτόλ. Μα, δεν καταλαβαίνω. Να τηλεφωνήσετε. Γι' αυτό. Μα δεν χρειάζεται. Δείξτε μόνο το άδειο μπουκάλι. Δεν το έχουμε εδώ. Είναι στο Καπιτόλ. Τότε δεν πειράζει, μην ενοχλείστε. Αν το παιδί κλάψει κατά τις 2 ή όποτε κλάψει, του δίνετε τούτο το μπιμπερόν. Έτσι? Έτσι, μάλιστα. Και ύστερα του ξαναδίνετε στις 5 και συνέχεια κάθε 3 ώρες. Κάθε 3 ώρες. Πολύ ωραία. Το παιδί θα χρειαστεί και ρουχαλάκια. Θα ειδοποιήσουμε το ράφτη μας. Το ράφτη σας. Βλακία είπα. Θα του φέρω εγώ ρουχαλάκια. Ώστε δε σμισέμα θα μας ξανάρθετε. Και βέβαια. Και αν δεν έρθω εγώ, θα σας στείλω την αδερφή μου. Ε? Τι? Έχετε αδερφή? Έχω, βέβαια. Μικρότερη από εσάς? Μικρότερη δεν γίνεται, σαν Διάγο. Ούτε μεγαλύτερη μου είναι. Ωραία. Είμαστε δίδυμες. Μη μου το λέτε. Και ίδιες, τόσο ίδιες, που ούτε το φαντάζεστε. Τι περίεργο. Βλέπετε αυτή την κρεατολιά? Εδώ στο μάγουλο. Ναι, είναι μισή ώρα δεσμησέμα που δεν βλέπουμε τίποτα άλλο. Είναι ψεύτικη. Τη βάζω και τη βγάζω. Τη φοράμε για να μας ξεχωρίζουν. Χωρίς αυτή θα μας μπέρδευαν πολύ εύκολα. Και δεν μου λέτε. Και η αδερφή σας είναι επίσης νοσοκόμος? Ναι, εργαζόμαστε μαζί. Φέρτε τη λοιπόν κι αυτή, φέρτε την. Αν είναι ελεύθερη, οπωσδήποτε. Θα της άρεσε πολύ να γνωρίσει το μωρό. Λοιπόν, δεν θα σας γράψω το πρόγραμμα τώρα. Θα το φτιάξω με την ησυχία μου και θα σας το φέρω αργότερα. Τέλεια. Και αν δεν μπορέσετε να μας το φέρετε εσείς, μας το στέλνετε με την αδερφή σας. Ένιωσες? Να δω μια στιγμή το παιδί. Μήπως θέλει τίποτα. Ωραία. Πώς τη βρίσκεις, αδερφέ μου? Η φωνή της δεν χάνεται ποτέ. Το πρόσεξα, Ντιάγο. Και όταν πια δεν ακούμε να μιλάει, η φωνή τσιχεί ακόμα. Το χαμόγελό της ευώδιασε τούτο το σπίτι τουλάχιστον για τα επόμενα 5 χρόνια. Λέει τάχα αλήθεια πως έχει αδερφή, ε? Και ότι της μοιάζει? Πως μόνο με την ελιά ξεχωρίζουν, ε? Μα είναι αλήθεια? Αν είναι έτσι όπως το λέει, τι αγαλίαση να τις βλέπεις να περπατούν μπροστά σαν δυο ομοιοκατάληκτοι στίχοι. Ναι. Αχ, αδελφέ μου, αχ, Σαντιάγο μου, ας μην είχαμε καλογερέψει έτσι δα. Ή μάλλον για να το πούμε καλύτερα και αν είναι αυταπατώμεθα. Αν η ζωή δεν μας είχε αναγκάσει να βάλουμε τηλία και παύλα. Και τι εξαναγκασμός, ε? Θυμάσαι, ε? Όταν είμαστε νέοι και είχαμε φιλενάδες, τις δύο αδελφές, τα ξενυχτούσαμε στις 3 τα ξημερώματα, στο καφενεδάκι εκείνο του Χόρχε. Ε, κύριε, κλείνουμε! Μας φώναζε ο μικρός. Και εκείνο το τελευταίο τεταρτάκι ήταν το καλύτερο. Δεν μου λες κάτι, Χουάν. Σαν τι έβαλε στο νου σου? Κάτσε, σοπαρί. Έκλεισε τα μπατζούρια. Ναι. Η αντανάκλαση από το χιόνι στα αντικρινά κεραμίδια θα μπορούσε να το ξυπνήσει. Κάνατε πάρα πολύ καλά. Μπα. Στεναχωρημένο σας βλέπω. Μήπως μετανιώσετε που το κρατήσατε? Όχι, με την αυτά που λέτε. Έχετε καιρό ακόμη. Εγώ τώρα θα πάω στους Ρόινγκ να τους πω ότι ο Θεός τους αρνήθηκε το 15ο παιδί. Και ξέρω πόσο θα τους λυπήσω. Γιατί καθώς λένε, αισθάνονται πολύ μόνοι. Και έτσι, αν είναι και δεν το θέλετε, τους το πάω, χαίρονται οι άνθρωποι και εσείς ησυχάζετε. Όχι, δεσποινίσαι, όχι. Το παιδί θα μείνει μαζί μας. Μόνο στη μητέρα θα μπορούσαμε να το δώσουμε. Εντάξει, πάω λοιπόν. Θα ξανάρθω σύντομα. Και χαιρετισμού στην αδερφή σας από μέρους μας. Να σας πω κάτι, έτσι σιγά και μέσα από την καρδιά μου. Ο Θεός να σας ευλογεί. Χιονίζει ακόμα? Δεν ξέρω. Για να δω. Έπαψε το χιόνι. Τώρα να δούμε πώς θα καθαρίσει ο δήμαρχος τους δρόμους. Ωχ, σκοτούρα μου. Ωραίος τρόπος, αδελφέ μου. Δεν μου λες τι ώρα είναι. Πω 12:30 κιόλα, πρέπει να φύγουμε. Ή μάλλον να φύγω τουλάχιστον εγώ. Μπορώ ακόμη να φτάσω στο γραφείο και να προλάβω την καταστροφή. Από το γραφείο θα τηλεφωνούν, θα το πιάσεις εσύ. Πάρ' το εσύ και πες πως έφυγα, ότι σε 5 λεπτά θα είμαι εκεί. Καλώς. Εγώ ωστόσο θα πηγαίνω. Ναι. Εμπρός. Ποιος? Μάλιστα. Ποιος είναι? Τι ύφος είναι αυτό, αδελφέ μου? Είναι... Ποιος? Η μητέρα. Ω Θεέ μου. Μάλιστα, κυρία μου, μαζί μας είναι το παιδί σας. Δεν θέλω να πω το μωρό. Όχι, δεν αμφιβάλλω πως είσαστε η μητέρα, αλλά... Ναι, πράγματι, ακούσαμε το δίσκο. Καλά, πείτε τα αφού το θέλετε. Ναι, αυτό ακριβώς λέει, ναι, καταλαβαίνω. Τον γράψατε μια μέρα πριν γεννηθεί το παιδί, με την ελπίδα πως θα ήταν αγόρι. Μάλιστα. Ένα χαρούμενο βράδυ. Ναι, το καταλαβαίνω, ναι. Ωστόσο,
Για πείτε μου, πώς σας ήρθε η ιδέα να το εμπιστευτείτε σε εμάς? Γνωρίζατε την καλοσύνη μας? Ναι, ναι, σας ακούω. Όχι, είναι εδώ και ο αδερφός μου και θα ήθελε και αυτός να μάθει γιατί θελήσατε να συνδέσετε τη μοίρα του παιδιού σας με εμάς. Με συγχωρείτε, αλλά αυτά που μου λέτε πρέπει να τα επαναλαμβάνω στον αδερφό μου. Τι λέει, τι λέει? Α, το όνομά σας είναι Γλώρια. Έχετε 2 χρόνια που γνωρίσατε αυτόν τον άντρα. Τον ερωτευτήκατε τρελά. Ήταν παντρεμένος. Δεν είχε παιδιά. Όταν έμαθε πως εσείς τα είχατε, αποφάσισε να χωρίσει. Το παιδί γεννήθηκε πριν από 15 μέρες. Πριν από 9 μέρες πέθανε ο πατέρας του. Σήμερα θελήσατε να αυτοκτονήσετε και αφήσατε το παιδί στην πόρτα μας και... θέλει να πάρει πίσω το παιδί. Σωστά. Θέλει να πάρει πίσω το παιδί. Άφησε με. Άφησε με, Σαντιάγο, να της μιλήσω εγώ. Κυρία, δεν μπορώ να έχω αντιρρήσεις στην επιθυμία σας. Έχετε κάθε δικαίωμα. Θα σας πω όμως κάτι που ίσως να σας εκπλήξει. Ο αδερφός μου και εγώ, αφού πολύ το συλλογιστήκαμε, θα το δούμε να φεύγει από το σπίτι μας με αληθινή θλίψη. Περίεργο, ε? Κι όμως λόγω τιμής σας μιλώ με την καρδιά μου. Θα στείλετε το απόγευμα να το πάρετε. Τώρα αμέσως. Λέει ότι μας μιλάει από το θάλαμο του μπαρκά του. Όχι, 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 όπως θέλετε, κυρία. Καταλαβαίνω. Έτσι θα γίνει. Όχι, 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 το Θεό. Μη μας ευχαριστείτε. Μας πληγώνετε και τον αδερφό μου και εμένα. Χαίρετε, κυρία. Λοιπόν, Χουάν. Μας ζητάει να μην γυρέψουμε, να τη γνωρίσουμε. Να της αφήσουμε το παιδί εκεί που το βρήκαμε. Αυτή θα χτυπήσει 3 φορές το κουδούνι και θα το πάρει. Και να μην βγούμε. Καλά. Έχει καλός. Άντε λοιπόν, Σαντιάγο. Φέρτο. Άντε φέρτο και στυλώνουμε. Χουάν. Χιονίζει πάλι. Πώς θα βγεις στο δρόμο με τέτοιο κρύο? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, Σαντιάγο. Ούτε εσύ ούτε κι εγώ. Κοιμάται ακόμα? Κοιμάται. Έλα, πιάσε το καλάθι και εσύ να το βγάλουμε έξω μαζί. Έτσι. Σκόταψες το νου σου, για το Θεό. Μην το χτυπήσουμε το καημένο. Έλα, δεν είναι τίποτα, μη φοβάσεις, Σαντιάγο. Κοίταξε το. Άνοιξε τα μάτια του. Ή δεν καταλαβαίνω τίποτα από τη ζωή, αδελφέ μου. Γι' αυτό το μωράκι γελάει. Ναι, ναι, γελάει. Κουταβάκι. Κοίταξε, Σαντιάγο. Κοίταξε τώρα, δεν κλαίει πια, του αρέσει. Βλέπεις τι κάνει το φαΐ. Γιατί ο σκύλος που έκανα είναι ίδιος όπως και πριν. Έλα, Χουάν, άνοιξε την πόρτα. Αντίο, Σαντιάγο. Στάσου. Να το τυλίξουμε με το χασκόλ, μην κρυώσει. Έτσι. Άντε στο καλό, αγόρι μου. Ακούπησέ το, μη χασομεράμε. Θυμάσαι το δίσκο? Ναι. Θέλω να γίνω μηχανικός. Ωραία θα είναι να τα καταφέρει να γίνει. Δεν ξέρω, ανησυχώ κάπως. Θαρώ πως είναι πολύ αυστηρές οι εξετάσεις. Ακούσου. Ο σανσέρ. Με βαίνει. Ακούω. Έρχεται, δεν χωράει η αμφιβολία. Άντε, άντε, κλείσ' την πόρτα, κλείσ' την πόρτα και πάμε μέσα. Ακούς, έφτασε. Ο Θεός μαζί σου, κύριε μηχανικέ. Να ανοίξουμε τώρα. Άνοιξε, Χουάν. Έφυγε. Είδες λοιπόν, Σαντιάγο? Είδα, Χουάν. Μέσα σε 3 ώρες, σε αυτό το πρωί του Δεκέμβρη, αποκτήσαμε ένα γιο και τον χάσαμε. Μόνο αν μας πιάσει στερισμός θα κρατήσουμε πένθους. Το φυσιολογικό θα είναι όλο αυτό να περιοριστεί σε μια συμπαθητική ιστορία που θα έχουμε να την διηγιόμαστε στους συναδέλφους μας, τους τελωνιακούς. Συμφωνείς? Αυτό είναι το σωστό, αδερφέ. Ωραία. Τότε λοιπόν να σπάμε καμιά φορά στο γραφείο. Το παρακάλαμε στην αργοπορία. Πάρε το κασκόλ μου. Όχι, όχι, δεν κρυώνω. Αλλά είσαι μεγαλύτερο, Σαντιάγο. Με παρά σε ένα χρόνο. Οχ, τώρα σίγουρα είναι από το γραφείο. Μάλιστα. Α, από τη δεσποινίδα αίμα. Ναι,
Μα δεν είναι παράξενο πως δεν μπόρεσε πρωτύτερα να μας πάρει. Μιλούσαμε πολλή ώρα. Ναι, ναι, πέστε μου τι ήθελε. Α, μάλιστα, πολύ καλά. Στις 4. Ναι, εντάξει, πέστε της πως... Όχι, μην της πείτε τίποτα, ευχαριστώ. Χαίρετε. Η Έμα παραγγέλει να έχουμε έτοιμο το μπάνιο του παιδιού, να είναι 36 βαθμοί το νερό και θα έρθει, λέει, στις 4 με την αδελφή της. Με την αδελφή της, την αδελφή της. Άκου, Χουάν, αν δεν κάνω λάθος, θα ρω πως η φυσιολογική τάξη των πραγμάτων είναι η ακόλουθη. Πρώτα η γυναίκα και ύστερα τα παιδιά, τι λες? Ναι, πάνω κάτω όπως τα ναυάγια περίπου, πρώτα οι γυναίκες. Γούστο θα έχει στην περίπτωσή μας να ανατραπούν οι όροι. Πρώτα τα παιδιά και έπειτα οι γυναίκες. Ναι, γούστο θα έχει. Άντε πάμε τώρα. Ναι, να πάμε. Οχ, να τα πάλι. Εμπρός. Μάλιστα. Ο διευθυντής. Μάλιστα, ήταν χαλασμένο το τηλέφωνο, κύριε διευθυντά μου. Θα σε εξηγήσουμε. Μας συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι, θα σε εξηγήσουμε. Ναι, μας συγχωρείτε, κύριε διευθυντά. Ναι, τώρα αμέσως, κύριε διευθυντά μου. Ένα σωστό θηρίο, Ένα μονάχα. 2, 3, 5, 15 θηρία, αδερφέ μου. Έλα, πάμε. Έλα, έλα, πάμε. Έλα. Αχ. Άντε πάλι, ποιος είναι αυτός? Εμπρός. Α, ναι. Ναι, χαίρομαι. Χαίρομαι. Χίλια ευχαριστώ. Σαντιάγο, είναι η μητέρα. Λέει πως μας χρωστάει μεγάλη ευγνωμοσύνη. Και αν θέλουμε, λέει, θα μας φέρει καμιά μέρα το παιδί να το δούμε. Θα μας το φέρει να το δούμε. Ακούσατε το έργο «Η επίσκεψη που δεν χτύπησε το κουδούνι» του Χουακίν Κάλβο Σοτέλο. Μετάφραση και ραδιοφωνική προσαρμογή Ιουλία Σιατρίδη. Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι καλλιτέχνες Σταύρος Ξενίδης, Σαντιάγο, Γιάννης Μιχαλόπουλος, Χουάν, Δάφνη Σκούρα, Έμα, Γιάννης Βασιλείου, ένας ηλικιωμένος κύριος, Θεόδωρος Ζυζίκος, ένας κύριος, Αλίκη Αλεξανδράκη, μια κοπέλα. Μουσική επιμέλεια Λίτσας Παρισάκη. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Γρηγόρη Γίγα. Ραδιοσκηνοθεσία Γιώργου Γιαννήση. Το θεατρικό που ακούσατε ηχογραφήθηκε ψηφιακά από δίσκο ακτίνας του περιοδικού Ραδιοτηλεόραση το 2010 και βρίσκεται στην ιδιωτική συλλογή ραδιοφωνικών θεατρικών έργων του Ηλία Αργυρόπουλου.